Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Ξεκινάει η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η πέμπτη συνεδρία, που διεξάγεται σήμερα Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου, και αφού το σώμα διαπιστώνεται ότι βρίσκεται σε απαρτία. Απουσιάζουν ο κύριος Κώστας, η κυρία Σούρνα, ο κύριος Τζόρτζης, ο κύριος Κοσιώρης, ο κύριος Ευσταθίου, ο κύριος Ντάνης Γιώργος, ο κύριος Μακρύς Γιώργος και ο κύριος Γόκολος Ιωάννης. Στη συνεδρία παρευρίσκεται ο κύριος Δήμαρχος. Επίσης παρευρίσκονται οι βουλευτές του νομού, ο κύριος Κράτης και ο κύριος Γιώργιακας, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Πιτούλης, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Άλκης Λάβου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, ο κύριος Πάντος Παναγιώτης, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων, του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου, εκπρόσωποι κομμάτων, ο κύριος Παπαρούνας. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα της σημερινής συνεδρίας είναι η χερσαία ζώνη, είναι ένα και μοναδικό θέμα. Επιπτώσεις και προβληματισμοί από την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και της Ιωνικής Πολιτικής με τίτλο «Για την κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναυτεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Ανώνυμες Εταιρείες, διατάξεις για τη λειτουργία του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η τακτική συνεδρία. Υπάρχουν βέβαια και ερωτήσεις. Αν θέλετε ερωτήσεις, ας το ξεπεράσουμε, μια και το θέμα είναι έτσι σημαντικό. Συνεδριάζουμε σε μια συνήθιστη μέρα, Κυριακή. Στόχος ήταν να βρεθούμε όλοι μαζί, να συζητήσουμε αυτό το σοβαρό θέμα, τις εξελίξεις που έχουν προκύψει. Και δίνω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, αφού ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία, κυρίως τους βουλευτές και τους εκπροσώπους των φορέων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ τους δύο βουλευτές μας, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη της Αντιπεριφερειάρχειας και όλους τους συλλογούς. Και δεν θα μπορώ να μην εκφράσω όμως και την τρίψη μου, διότι για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα κάποιοι φορείς, κάποιοι τύποι από το τόπο μας απουσιάζουν. Και πιστεύω ότι το θέμα αφορά όλους μας. Δεν αφορά μόνο τη δημοτική αρχή, αφορά όλη την κοινωνία της Οικουμενίτσας και γι' αυτό και το φέρνουμε ξανά προς συζήτηση, διότι είναι ένα θέμα που αφορά την ποιότητα ζωής των δημοτών μας, αφορά την αντιξιακή και τουριστική προοπτική του τόπου μας και φυσικά είναι αυτό το μοναδικό που είπατε της χερσαίας ζώνης, που όλες δυστυχώς οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα το έχουν εξαγγείλει, το έχουν πει, θα το αποδώσει στην τοπική κοινωνία, αλλά καμιά μέχρι σήμερα δεν έφτασε στο τέρμα, δεν υλοποίησε την υπόσχεσή της και φοβούμε ότι και η τωρινή κυβέρνηση, διότι πλησιάζουμε στις εκλογές, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει το έργο της. Μακάρι να φανώ κακός προφήτης. Φυσικά όλα αυτά, έτσι, αυτή η αργοπορία που έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά η μεγάλη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουμε και η πορεία που έχουμε φτάσει, με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου που έγινε την Πέμπτη στη Βουλή για την κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης που έχει συναντηθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων ΑΕ, αυτό επιτείνει την ανησυχία μας και μεγαλώνει τους φόβους μας. Ένα νομοσχέδιο που μπορεί να περιέχει και θετικά έτσι, για τους Δήμους, όπως είναι απόδοση έκτακτου ανταποδοτικού αντισταθμιστικού τέλους στους παραλυμένους Δήμους, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά. Αυτή είναι η αλήθεια. Παλιά παίρνανε κάτι συστηματικά στο Δήμο, εμείς αν θυμάμαι καλά, αλλά έχει να κάνει με τα εισιτήρια και τη συμμετοχή των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στα διοικητικά συμβούλια των λιμένων. ΑΕ, ένα αίτημα που πάει για το διοικητικό σύμβουλο στην τοπική αυτοδιοίκηση και μέσω της ΚΕΔΑ και τοπικά ως δημοτική αρχή, ικανοποιείται, αλλά συνάπτει όμως και αρνητικά, όπως είναι η απαγόρευση στους Δήμους να επιβάλλουν στους οργανισμούς λιμένων ΑΕ ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων και δεν γνωρίζουμε αν το ισοζύγιο είναι θετικό ή είναι αρνητικό. Δηλαδή δεν έχει ξεκαταριστεί τι ποσοστό από τα κέρδη τα οποία θα εισπράττει το δημόσιο μέσα από τους υποχρεωσιούχους θα έρχονται στην τοπική κοινωνία διαμέσου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και όπως προείπα, η ανησυχία έγινε πιο πολύ στην μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕ του δικαιώματος υποπαραχώρησης σε τρίτους επιχειρησιακών μονάδων, λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών εγκαταστάσεων στις περιοχές αναλογιώντας το 10 ΑΕ. Και χωρίς φυσικά για το Δήμο μας, όπως και δείτε, δεν είναι να έχει λυθεί το σοβαρό θέμα που αφορά τη χερσαία ζώνη που είναι
σοβαρής και ψηλής σημασίας για μας. Αλλά το θέμα δεν είναι το νομοσχέδιο. Για μένα δεν είναι το νομοσχέδιο, αλλά είναι και σε ζώνη. Και εδώ θέλω να κάνω μια αναφορά στην ιστορική διαδρομή αυτού του προβλήματος. Να ξεκινήσω, δεν ξέρω, πρέπει να τα πω αυτό, διότι κάποιοι πιθανόν να μην γνωρίζουν. Έτσι, πρέπει να κάνω μια ιστορική αναδρομή αναφορά στα γεγονότα από το 68 όπου χαρακτηρίστηκε η Χερσαία Ζώνη και μέχρι και σήμερα τι νομικό επιπλέον υπάρχουν και τι έχουν γίνει και τι δραστηριότητες έχουν γίνει. Όπως ξέρετε, με την υπαρήθμο 22705 το 68 απόφαση του τότε νομάρχη της Σκωτίας περί καθορισμού Χερσαία Ζώνη του Μέρους Κομίσης εγκρίθηκαν. Μπάσχετος καθορίστηκε η Χερσαία Ζώνη του λιμένος Ιγουμενίτσας. Με μεταγενέστερες αποφάσεις των τότε νομαρχών χαρακτηρίστηκαν και καθορίστηκαν μάλλον τα όρια των χερσαίων ζώνων στο λιμένο Πλατεριάς και το λιμένο Σιμώτα που μας αφορά εμένα έγινε φυσικά και τους Σεγάδες, ο οποίος δίνει στη δική μας τάφη του αρμοδιότητας του Δήμου. Με το άρθρο 21 του νόμου 2932 του 2001, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία λιμενικό Ταμείο Ιγουμενίτσας, το οποίο διαχειριζόταν την Χερσαία Ζώνη Λιμένου Ιγουμενίτσας, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμό Λιμένος Ιγουμενίτσας ΑΕ. Στις 3 Φεβρουαρίου του 2002 υπογράφηκε η σύμβαση παρακόλλησης αρχική μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Ιγουμενίτσας ΑΕ. Στο άρθρο 2 της ελόγω σύμβασης με τρίτο παρακόλληση περιγραφή παραχωρουμένων και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 περιγράφονται τα παραχωρούμενα ως εξής. Τα καλυμμένα ή ακάλυπτα τμήματα της ξηράς γήπεδα της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένα Ιγουμενίτσας, όπως έχουν χαρακτηριστεί σήμερα με την υπαλλήλου απόφαση του ΙΕΡ, η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως παράδειγμα, ουσιαστικά με λίγα λόγια χαρακτηρίζει τα όρια της χερσαίας ζώνης, μια κλίμακα της χερσαίας ζώνης παραχωρείται από το ελληνικό δημόσιο στον Ιγουμενίτσα λιμένος και φυσικά και ποιες κτηριακές εγκαταστάσεις υπάρχουν μέσα αυτό. Εδώ θα σας πω, θα το πω και παρακάτω, μέσα στα αυτά που παραχωρηθήκαν τότε από το ελληνικό δημόσιο στον Οργανισμό Λιμένου Ταμείου είναι και το κάμπι της Ιγουμενίτσας, το οποίο το έφτιαξε ο τότε Δήμος Ιγουμενίτσας με δικά του χρήματα, όπως και το κεντρικό, το οποίο και αυτό κατασκευάστηκε με χρήματα της Δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με την αρρύθμο 34-13-16 Δευτέρα 2001, απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας έγινε επαναπροσδιορισμός της ζώνης Λιμένα, οργανισμού Λιμένα Ιγουμενίτσας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται εξώς η χερσαία ζώνη του Λιμένου Ιγουμενίτσας και η χερσαία ζώνη των Λιμένων Σιμώτων και από τα τριά τότε δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρμοδιότητα του οργανισμού Λιμένος, η χερσαία ζώνη της Πλατεριάς και των Σιμώτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΙΚ ΑΕ με την υπαρήθμο 104/3 απόφαση ενέκρινε τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής που βρίσκεται βόρεια του ΤΕΗ από το σημείο του Χυμάρου Μαυροδίου Νέας Λέφκες μέχρι το άκρο της ζώνης Λιμένα Ιγουμενίτσας, περιοχή Μακρυγιάλη, τον αποχαρακτηρισμό του οικοπαίδου εκ του οποίου βρίσκεται το κτίριο Πάνθρο. Την εξομοίωση με τη ζώνη Λιμένα περιοχής νοτίως του νέου Λιμένα Ιγουμενίτσας, η οποία οριοθετείται επί της οδού Ιγουμενίτσας Πρέβεζας και τον Αγιαλό έως και μετά το αντιοστάσιο της ΔΕΗ. Δηλαδή, αφαίρεσε από την αρμοδιότητά του ένα κομμάτι που είναι νότια της βόρεια μάλλον του Τελωνίου και του, όχι μάλλον, συγγνώμη, νότια του ΤΕΗ και βόρεια του ΤΕΗ και ένα κομμάτι που αφορά το Πάνθρο αρχικά. Και παρένταξε ένα κομμάτι νότια του λιμανιού γιατί απαιτούνται για τις λιμενικές καταστάσεις και τις λιμενικές δραστηριότητες. Συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒΕΣΕ με την αρρύθμιση 116/2005 απόφαση του ενέκρινε τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής που βρίσκονται νότια του ΤΕΗ και μέχρι την είσοδο του παλιού Τελωνίου και συνεχίζει έξω από την περίφραξη του παλιού λιμένα παράλληλα με τον παραλιακό δρόμο και ως το όριο επέμβασης της Β' φάσης, ξενοδοχείο Άκρη. Ακολουθώντας μέχρι το νότιο όριο της Β' φάσης και μετά παράλληλα με την με το σχέδιο Master Plan, μάλλον προς την νότια φύλη του νέου λιμένα. Με βάση τις δύο άνω εγκεκριμένες αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού Λιμένου της Κομίτσας, το Μάη του 2005 υπογράφηκε από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας υπαρίθμο 8116 κάθετος 19/5 του 2005 απόφαση επαναπροσδιορισμός της ζώνης λιμένα Οργανισμού Λιμένα Ιγουμενίτσας ΑΕ με την οποία τροποποιούνται τα όρια της ζώνης λιμένα του ΟΛΙΚ ΑΕ όπως είχαν καθοριστεί με την αρρύθμο 4-13 του 2001 προγενέστερη όμοια απόφαση και πλέον αποτυπώνται στα σχετικά διαδιαγράμματα. Εγκατακλείδη
και συνοψίζοντας τα παραπάνω, η χερσαία ζώνη επεκτείνεται πλέον από την περίφεξη του παλιού λιμένα έως, έως την νότια, και έως νότια της Φλωρίδας του Αγέλ. Στις 28 Ιανουαρίου του έτους 2005, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Οργανισμού Λιμένου της Γουμρίτσας, γίνεται η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης παραχώρησης προσαρμοσμένης πλέον στα νέα δεδομένα. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την διεύθυνση δημόσιας υπηρεσίας, όταν έλαβε γνώση της παραπάνω απόφασης, με έγγραφό του ζήτησε να ανακληθεί ως άνω υπουργική απόφαση, ως μη σύνομη, καθώς όπως αναφέρεται στο ελόγω έγγραφο, δεν ακολουθήθηκε για τον αποχαρτισμό της προερχόμενης χερσαίας ζώνης η νόμιμη διαδικασία. Σε απάντηση τότε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, απαντάει ότι εμείς δεν αποχαρακτήσαμε καμία κομμάτι από τη χερσαία ζώνη, αλλά θέσαμε εκτός αρμοδιοτήτων του οργανισμού λιμένος ένα κομμάτι αυτής, το οποίο σας ανέφερα για παραπάνω. Ουσιαστικά δηλαδή, δεν πήγε στη διαδικασία της του αποχαρακτηρισμού, αλλά πήγε στη διαδικασία ότι εμείς ως οργανισμό λιμένος έχουμε στην αρμοδιότητα πλέον αυτά τα κτήματα τα οποία σας παρεύεται. Παραχωρώντας δε από πιο πέρα το λόγο Υπουργείο, προχωρώντας λίγο πιο πέρα το λόγο Υπουργείο για το παράδειγμα 86-81-16, κάτι το 2000 εγγράφει προς τον Ολίχα ΑΠΕΠΣΙΛΟ, βάσει του ζήτησε να διευκρινιστεί τότε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, αν υπάρχει από πλευράς του Δήμου Ιγουμενίτσας και δεν ξέρω αν θα νομικά μπορεί να στέκει, αν μπορεί να γίνει Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να λάβει τη διαχείριση της ζώνης αυτής, η οποία φτιάχτηκε εκτός δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένους Ιγουμενίτσας. Με την υπαρήγμα 2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εγκρίνεται η επικοινοποίηση του master plan του Οργανισμού Λιμένους Γουμρίτσας, του λιμανίου Γουμρίτσας δηλαδή, και με την υπαρήθμο 31-13 του 2016 απόφαση του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακάλεσε την προγενέστερη 81-16 εκάστος του 2015 απόφαση του ΟΗΕΝ περί επαναπροσδιορισμού της ζώνης λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Γουμρίτσας, ΑΒΕΠΣΟ με αποτέλεσμα τα όρια της χερσαίας ζώνης που υπάγονται στη διαδικασία του ΛΙΚ ΑΒΕΠΣΟ να είναι αυτά τα οποία πλέον είχαν προσδιοριστεί με την απόφαση της νομάρχης του ΔΕΣ το 1968. Δηλαδή επαναφέρει πλέον στην δικαιοδοσία του Οργανισμού Λιμένας ΑΒΕΠΣΟ όλη την πλέον τη χερσαία ζώνη όπως αρχικά είχε χαρακτηριστεί. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω προς εσάς το ακόλουθο. Εντός της αρχικά καθοριστέντος το έτος 1968 και σε αζώνη του λιμένα Γουμρίτσας συμπεριλήφθηκαν εκτάσεις που δεν εξυπηρετούσαν λιμενικούς σκοπούς ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις αξιοποίησης της περιοχής του λιμένα, δηλαδή μπήκαν μέσα εκτάσεις τις οποίες έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, είναι αβαθείς παραλίες, έχουν να κάνουν με τον Ατήρα και το κομμάτι που όπως καταλαβαίνετε είναι το κομμάτι του Δρεπάνου. Πέρα από αυτά, το 1969 με απόφαση τότε νομάρχη Θεσπρωτείας, παρότι ήταν χαρακτηρισμένη η χερσαία ζώνη, ως χαρακτηριστή ήταν σε ειδικό καθεστώς, παρεχώρησε στο τότε Δήμο Ιγουμενίτσας, στο Δήμο Ιγουμενίτσας, το τεμάχιο με αριθμό 1196, βαδού εκτάσεως 126 στρέμματα, υπό την ονομασία Δρέπανων Αγροκτήματος Βάλτος Λαγιού για τουριστική αξιοποίηση, δηλαδή έδωσε ένα μεγάλο κομμάτι που είναι αφορά το Δρέπανο στη δικαιοδοσία του Δήμου Ιγουμενίτσας. Και στα πλαίσια όπως προείπα της παραπάνω απόφασης πλέον του τότε νομάρχη, αφού το ειδησιακό καθεστώς ήταν, ανήκε, η έκταση αυτή ανήκε στο Δήμο Ιγουμενίτσας, κατασκεύασε όπως προείπα προηγουμένως και το κάμπινγκ που λειτουργεί σήμερα, αλλά και το κεντρικό ξενοδοχείο και μια σειρά από κάποια άλλα ψυκτήρια. Το κεντρικό ξενοδοχείο, το μαγαζί το κεντρικό που υπάρχει. Επίσης, εκτός της χερσαίας ζώνης, κατασκευάστηκαν τα γήπεδα, κατασκευάστηκαν ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος είναι μεταξύ του γηπέδου, το γηπέδο Καλοδοσφαίρσης και το εκεί που τελειώνει προς το Δρέπανο. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά γίνανε χωρίς τότε κανένας αρμόδιος, είτε από την κτηματική υπηρεσία, είτε από το Υπουργείο Οικονομικό δηλαδή, είτε από τον Οργανισμό Λιμένος, είτε από άλλο φορέα να πει, ελάτε ρε δήμαρχε, τι κάνετε εδώ πέρα, αυτό δεν ανοίξει εσάς, πώς κατασκευάσετε αυτά τα έργα. Δηλαδή, τους χορηγήθηκαν οι άντες, κατασκευάσαν τα έργα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, χωρίς πλέον να ενοχλούν κανένα από την τότε δημοτική αρχή. Και στο τμήμα της χερσαίας ζώνης, όπως ξέρετε καλά, έξω από τα πλατάνια, έγινε αυτή η πρόσκληση που έγινε και πλέον γίνανε εκεί πέρα, γίνανε καταστάσεις που πάρουν το πρασίνο κλπ. Όπως
όπως συνάγεται και όπως και όλοι σας γνωρίζετε, πιστεύω που ασχολείται, γιατί αυτό το θέμα μας απασχολεί χρόνια και έρχεται και που έχουμε ξαναστήσει πολλές φορές. Από το 2005 έχει ξεκινήσει μια διαδικασία παραχώρησης από τις τότε δημοτική αρχή και μια προσπάθεια ώστε να απορροφθούν τα τμήματα της χερσαίας ζώνης του λιμένα Εγκομενέτσας που δεν χρησιμοποιείται για άλλη μερικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία διαμέσου του Δήμου. Δυστυχώς όμως αυτή η προσπάθεια δεν τελεσυσφόρησε και δεν ολοκληρώθηκε διοικητικά ποτέ, γιατί ξέρετε, μπορεί να υπήρχε αυτή η απόφαση του τότε υπουργού να απορροφήσει, να αποχαρακτηριστούν, μάλλον να αποκλειστούν από τον οργανισμό λιμένος ένα κομμάτι της χερσαίας ζώνης. Αυτό δεν προχώρησε τη διοικητική διαδικασία ώστε να γίνει η πρώτη φάση που έχει να κάνει με τον αποθεωρησμό και η δεύτερη φάση από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθεί, να παραχωρηθεί αυτό με οποιαδήποτε με προγραμματική σύμβαση με μια οδηγική τρόπο στο Δήμο. Δεν έγινε ποτέ αυτό, απλώς εκεί σταμάτησε όλη η κατάσταση. Και καταλαβαίνετε, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αγκαθόρυτη κατάσταση για το ποιος διαχειρίζεται αυτή την έκταση. Και με το τελευταίο αποκορύφωμα να έχει την εκτιματική υπηρεσία και να μας λέει: κύριε, δεν έχετε καμία αρμοδιότητα ούτε στο δρέπανο, αλλά ούτε και στο παραλιακό τμήμα που είναι μπροστά από τα Βλαντάνια, αλλά και το κομμάτι το οποίο είναι μπροστά από εδώ μεταξύ του Τουβαλιού του Ιωνίου και των κατεστημάτων της Οικομενέτσας. Ήρθε η τεχνική κλιματική υπηρεσία και μα λέει: κακώς εισπάτεται αυτά που για τα τραπεζοκαλύματα που επιτρέπεται εκεί, την εισφορά αυτή, διότι αυτή δεν είναι η Γενός και Παραλία και είναι της κλιματικής υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά μας πήραν ως δημοτική, μας πέραν σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια δύσκολη θέση, διότι εμείς ακούγαμε από τους κατοίκους αλλά και από τους επισκέπτες της πόλης Οικομενέτσας τι γίνεται, Δήμαρχε, τι γίνεται δημοτική αρχή με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έχει την ευθύνη της καθαριότητας, ποιος έχει την ευθύνη του εξοραγισμού και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες. Γι' αυτό και εγώ πήρα μια πρωτοβουλία και πέρα από ότι κάναμε μια επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό, τότε ήταν ο κ. Ρίτσας αρμόδιος υπουργός, όπου το εξέθεσα τα γεγονότα και το τρέφα τα γεγονότα και ζητούσα να γίνει, να περιέλθει η χερσαία ζώνη στο Δήμο Οικομενέτσας, αλλά πήρα και μια σειρά από πρωτοβουλίες που δεν αξίζει να στο πω τώρα, αλλά είπα στον Πολεγκρέτσα Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε όλοι μαζί οι δήμαρχοι που έχουμε οργανισμού λιμένας ανώνυμης εταιρείας και χερσαίες ζώνες να κάνουμε μια κοινή συνάντηση με τον Υπουργό, όπου έγινε και με τον κύριο Λίτσα, που ήταν τότε Υπουργός Μονικής Ευθύνης, αλλά και με τον κύριο Πιτσόλα, ο οποίος ήταν τότε στο ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι, και από όλους τότε εκφράστηκε η πολιτική βούληση να παρακολουθούν τα κομμάτια της χερσαίας ζώνης στις τοπικές κοινωνίες. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα εξαγγελία του κ. Τσίπρα, του κ. Πρωθυπουργού. Και εκεί εμείς δεν θέσαμε τους όρους της παρακόλουσης, δεν μπήκαμε στη διαδικασία το πώς θα παρακολουθεί. Εκείνο το οποίο εμείς ζητούσαμε, έτσι και ζητάμε και σήμερα, είναι να αποδοθούν αυτά στις τοπικές κοινωνίες για την δική τους χρήση. Τον τρόπο που θα αποδοθούν αυτά στις τοπικές κοινωνίες δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα της διοίκησης, είναι θέμα της κεντρικής εξουσίας και αυτό ζητούσαμε να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, μετά από συζητήσεις και με τον κύριο Μπρουκλή που κάναμε ξανά συναντήσεις και είχαμε και εγώ και ο πρόεδρος του Εργασμού Λιμένος, αλλά και επιλέχθηκε το μοντέλο αυτό το οποίο είχε επιλεχθεί για τη χερσαία ζώνη, για το λιμάνι της Πάτρας, δηλαδή να ακολουθηθεί η διοικητική διαδικασία του αποχαρακτηρισμού και μετά σε μεταγενέστερο χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών, διότι σε αυτό θα έχει την αρμοδιότητα να παραχωρήσει, γιατί αυτό εκπαιδεύει το εκπαιδευτικό του ελληνικού δημόσιο, να παραχωρήσει το κομμάτι της χερσαία ζώνη, το οποίο πλέον θα ήταν στο δικαιοδοσία του Οργανισμού Λιμένος στην τοπική κοινωνία. Αυτή ήταν η διαδικασία, παρά εγώ τότε είχα μια άλλη φλέξη, μια άλλη προσέγγιση για να γνώριζα την γραφειοκρατική διαδικασία που υπάρχει. Μόνο να σας πω ότι εμπλέκονται 7 υπουργεία στον αποχρεωτισμό. Αυτά τα λέει όλα. Ζήτησα να γίνει με νομοθετική ρύθμιση. Δεν τις ακούστηκα, δεν ξέρω γιατί μου είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορώ να κρίνω τις αποφάσεις, ούτε μπορώ να πιστεύω στο νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία που θα ακολουθούνταν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο και στα πλαίσια μιας συνεννητικής κλήσης τότε, διότι πιστεύαμε ότι το θέμα θα προχωρήσει πιο γρήγορα, με γρήγορους ρυθμούς, είχαμε πάρει μια απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο και εκφράσαμε την γνώμη μας σε ένα προκειμένο σχέδιο που μας έκανε τότε η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος, ποιες περιοχές να τις αποχρεωθούν. Παρότι είχαμε τις επιφυλάξεις μας, δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία.
διαδικασία, διότι θέλαμε άμεσα να λύσουμε το θέμα του δρεπάνου, το οποίο μας καίει. Μας καίει και πιστεύω ταλανίζει όλους μας και όλη την τοπική κοινωνία, διότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, πηγαίνει εκεί και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ότι η δημοτική αρχή να φτιάξουμε ή να παρέχουμε τις υπηρεσίες εκείνες τις οποίες θα θέλαμε να παρέχουμε για να το δρέπανο να είναι ένα τουριστικό θρέφτο ποιοτικά αναβαθμισμένο. Παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες που βλέπετε που γίνονται και από εμάς και από τον καλεσμένο, δυστυχώς δεν υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαμε και πρέπει να υπάρχουν στην περιοχή του Δρεπάνου, κυρίως του Δρεπάνου, γιατί δεν βάζω άλλο κομμάτι. Υπάρχει και το θέμα της έκθεσης που είναι το πάρκο απέναντι από τα Βρατάνια. Δυστυχώς όμως το Δρεπάνο δεν μπορέσαμε να τις προσφέρουμε. Και επειδή έρχεται το καλοκαίρι ξανά πάλι. Και πιστεύω πάλι όλοι θα λένε τι κάνει γιατί ο κόσμος ο πολίτης δεν γνωρίζει ποιος είναι η αρμοδιότητα αυτών των τμήματων. Ενώ θεωρεί ότι είναι της Δημοτικής Αρχής, διότι υπάρχει μια περαιτέρω αντίληψη στην κοινωνία η οποία λέει όλα ανήκουν και όλα τα λύνει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμος. Δεν είναι όμως έτσι, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και γι' αυτό ζητάμε με τα επιτάσεις και σας κάλεσα σήμερα εδώ να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Άμεσα να λυθεί το θέμα της χερσαίας ζώνης. Δεν ξέρω, είναι ο πρόεδρος του εργατικού ο κ. Ταΐς, ο οποίος έχει δει διότι εδώ είναι και του κεφαλής παράταξης, αλλά είναι και του οργανισμού λοιπόν, να μας ενημερώσει πού βρίσκεται το θέμα, διότι παρά κακά τα ψέματα υπήρχαν πάρα πολλά. Εγώ θέλω να το ομολογήσω, διότι έζησα από κοντά και παρακολουθώ από κοντά όλη αυτή την εξέλιξη. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά τα έργα και την καταστάσεις που γίνανε. Δεν υπήρχε καμία νομοποιημένη, δεν υπήρχε δηλαδή, όλα είχαν γίνει με προφορική εντολή, δεν υπήρχε πουθενά άδεια, δεν υπήρχε σχέδια, δεν υπήρχαν τίποτα και γινόταν όλα με προφορική εντολή. Και αφορά και το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης. Και εδώ θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση. Δεν μπορούν κάποιες υπηρεσίες, έτσι, οι οποίες έχουν αυτή την αρμοδιότητα, να μας καθυστερούν και να μας τρενάρουν κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να βγει ο πρωθυπουργός της χώρας και να λέει: πολιτική μου απόφαση είναι να παραπολυθούν οι χερσαίες ζώνες όλων των λιμανιών ΑΕ στις τοπικές κοινωνίες και να υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες να είναι αγκυλωμένες και να μην προχωρούν κάποια πράγματα. Δεν μπορούν να βγουν τρεις υπουργοί, γιατί τρεις υπουργοί βρεθεί. Βγήκαν και ο κύριος Δίτσας και ο κύριος Κουμπλής, αλλά και ο σημερινός υπουργός, η οποία εξέφρασε την πεποίθησή του, την πολιτική βούληση του να παραπολυθούν αυτά τα χερσαία ζώνη, τα θύματα που δεν χρησιμοποιούνται για τις λιμενικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία. Και δυστυχώς να μην προχωράει τίποτα. Διότι βρίσκονται κάποιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σηκώσει τα πόδια τους ή έχουν τη δική του αντίληψη όσον αφορά την επίλυση αυτών των θεμάτων. Άρα λοιπόν γι' αυτό ζητάω έτσι, και τη δική σας όλων την συμβολή, διότι πιστεύω ένα θέμα που αφορά όλους τους θεσμικούς και όλους τους φορείς και τους κυριοβουλευτές και τον κύριο Δημητριάκη και όλους τους φορείς της πόλης να ενώσουμε τις δυνάμεις ώστε άμεσα να αυτά τα εμπόδια να ξεπεράσουμε και να λυθεί το θέμα. Γι' αυτό ζητάω να ζητήσουμε άμεσα μια επίσκεψη και μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, όπως είμαστε εδώ, οι δύο βουλευτές, τον κ. Αντιπεριφερειάρχη και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες και οι κεφαλές των παρατάξεων, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, να δούμε να μας ενημερώσει που βρισκόμαστε και να πιέσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε το θέμα αυτό να λυθεί άμεσα, διότι δεν μπορεί άλλη καθυστέρηση. Να μην εκπορηθεί καμία δραστηριότητα όσον αφορά τα κομμάτια της χερσαίας ζώνης από το ΤΑΙΠΕΔ στον υποπαρασύρουχο μέχρι αυτό το θέμα να λυθεί. Διότι αν είναι το ΤΑΙΠΕΔ, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί, είναι κράτος σε κράτη και μπορεί να πει ένα πρωί, εγώ κύριε, παρά λέει το νομοσχέδιο που πρέπει να υπάρχει συμφωνή γνώμη του οργανισμού λιμένος και. Αλλά το ΤΑΙΠΕΔ όμως έτσι όπως λειτουργεί και μας έχει συνηθίσει, μπορεί να πει: εγώ τον δρέπανο αύριο το πρωί, τον βγάζω σε διαχωριστική διαδικασία, να το πάρει κάποιος για να έχει μια θεωρητική αξιοποίηση. Άρα λοιπόν ζητάω να μην προβεί σε καμία εγχώρηση σε υποπαρασύρουχο το ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς πρώτα να έχει λυθεί το θέμα της χερσαίας ζώνης. Και τρίτον, και να κάνουμε και ένα σχετικό ψήφισμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Δεν έκανα μια ιστορική αναδρομή, περιέγραψα τα γεγονότα. Έτσι, και πιστεύω όλοι μαζί είναι ένα θέμα το οποίο δεν αγγίζει ούτε πολιτικές ούτε κόμματα. Ούτε δύο, έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία. Μπορεί καθένα να έχει την ιδεολογική και την πολιτική προσέγγιση, αλλά εγώ πιστεύω πρέπει να το δούμε καθαρά ως δημότες αυτής της πόλης, ως
άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε και πονάμε τον τόπο μας, και άρα λοιπόν να πιέσουμε όλοι μας προς μια κατεύθυνση, μια γροθιά, για να μπορέσουμε να λυθεί το θέμα και φυσικά και η πολιτική ηγεσία, η οποία είναι υπεύθυνη, να πιέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν γρήγορα, να είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας. Πρέπει μέχρι το καλοκαίρι όλο αυτό το κομμάτι της χερσαίας ζώνης που δεν εξυπηρετούν λιμενικές δραστηριότητες πρέπει να επενδυθεί στην τοπική κοινωνία. Δεν μπορώ να περιμένουμε άλλο, διότι έχουμε 15 χρόνια από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, από την ίδια άνθρωπο που προείπα, ήταν τότε ο Δήμαρχος ο κ. Πιτούλης, και μέχρι σήμερα δυστυχώς έτσι δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Το οποίο και όλοι από το καιρό, όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι οι πολιτικοί, οι αποτυπωτικοί λένε ναι, να το παραχωρήσει την τοπική κοινωνία και υπάρχει ένα γραφικό, ένα κράτος που το οποίο αντιστέκεται και δεν αφήνει αυτή την πολιτική βούληση να εκφραστεί και να ολοκληρώσει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Λοιπόν, γι' αυτό σας καλώ όλους, πέρα από οποιαδήποτε κομματική μας προσέγγιση, δεν είναι θέμα που προσφέρεται για να κάνετε ούτε πολιτική ούτε παραθέσεις κομματικές, είναι ένα θέμα που πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας, τις δυνάμεις μας, για να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι. Ευχαριστούμε κύριε Δημάρχε. Η παρουσίαση ήταν αναλυτική. Πριν πούμε στη συζήτηση, να πω ότι προσήλθε στις συνεδρίες ο κ. Κώστας και ο κ. Γόγολος. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε. Οι βουλευτές και ο Δημητριάκης παίρνουν τον λόγο που το θέλουν. Η τακτική, η διαδικασία ναι, είναι η επικεφαλής των παρατάξεων. Σε επικεφαλής να προηγηθεί ο κ. Νταΐς. Συμφωνείτε. Μετά είναι επικεφαλής των παρατάξεων και εσείς, βουλευτές, ο Αντιπροφέρης. Ναι, κύριο. Όπου το θέλουν, όπου το θέλουν, όπου το θέλουν. Λοιπόν, ωραία, πάμε, κύριος Νταΐς. Ο κύριος Νταΐς, λοιπόν, με τη διπλή ιδιότητα. Κύριε Νταΐ, έχει το λόγο. Λοιπόν, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι συνάδελφοι, πράγματι αυτό το θέμα, όπως το ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος, παραμένει ένας μεγάλος γόνιος δεσμός για την πόλη μας, αν πάρουμε υπόψη τα χρόνια που διαρκεί αυτή η διαδικασία. Και βέβαια αυτή η διαδικασία που έχει ακολουθεί τόσα χρόνια δεν ήταν καν ευθύγραμμη, αλλά είχε κάτι σκαμπανεβάσματα, είχε κάποιες προσπάθειες σε κάποιες χρονικές στιγμές, και κάποια πολύ μεγάλα κενά. Τα πολύ μεγάλα κενά δημιούργησαν, όπως ξέρετε, κάποιες καταστάσεις. Μιλάω για το παραδιακό μέτωπο. Κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν τουλάχιστον αυτές που άξιζαν για την πόλη, να μην πω τίποτα χειρότερο. Δεν θα πω τα περισσότερα γιατί τα είπε τα χρονολογικά σε σχέση με την νομοθεσία, τα είπε ο κύριος Δήμαρχος. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Όμως τούτο. Ότι τουλάχιστον σαν οργανισμός λιμένος, παίρνοντας υπόψη τη διαχρονικότητα του αιτήματος που υπάρχει από το 2000 και πριν ακόμα, μία από τις πρώτες αποφάσεις που τουλάχιστον προχωρήσαμε ήταν να οριοθετήσουμε τη χερσαία ζώνη και να οριοθετήσουμε και τα τμήματα τα υποπαραχώρηση προς το Δήμο. Σε μία συνεργασία με το Δήμο, όχι απόλυτα σύμφωνοι σε όλα, όχι απόλυτα σύμφωνοι σε όλα, αλλά οριοθετήσαμε τα σημεία, τα οποία, τους χώρους οι οποίοι θα έπρεπε να αποδοθούν στο Δήμο. Θέλω να πω τούτο όμως, ότι από το 2005 και μετά, η όλη έκταση αυτή είχε φύγει από τη δικαιοδοσία του οργανισμού λιμένους και ήταν σε πλήρη ακινησία. Δεν μπορούσε κανένας να κάνει κάτι. Μπορούσε μόνο το Υπουργείο Οικονομικών και η Κτηματική Υπηρεσία. Μέχρι το 2016, που ο κύριος Υπουργός Ταυτίλιας, ο κύριος Ρίτσας, ενεργοποίησε πάλι την παλιά την απόφαση του 68 και πέρασε πάλι τη δικαιοδοσία των οργανισμών λιμένους για ένα και μόνο λόγο. Για να ξεκινήσει η διαδικασία αποχαρακτηρισμού και όλων των εκκρεμωτήτων που συμμετείχαν για όλο το ζήτημα. Και τα ζητήματα εδώ δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά και πολύπλοκα. Το πρώτο, το μεγάλο, Ενιαλός παραλία, που θέλει επανακαθορισμό. Όλα έχουν γίνει στη θάλασσα και χωρίς αντιδοτήσεις. Τα λέμε όλα. Όλα έχουν γίνει στη θάλασσα, χρόνια. Λιμάνια θέλετε,
παλιά λιμάνια θέλετε, επιχώσεις θέλετε κτλ. Όλα είναι έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Να μην τα πούμε. Ότι έγιναν έτσι τα πράγματα. Θέλει όμως προϋπόθεση όλων αυτών για να γίνει ο πλήρης, είναι ο επανακαθορισμός του Αγιάλου και της παραλίας. Εμείς ξεκινήσαμε τη διαδικασία το 2017, πρώτη έχω την απόφαση μπροστά εδώ πέρα, που οριοθετεί τους χώρους, η οποία απόφαση λέει ότι προχωράμε μεν στη διαδικασία και πιάνουμε το σύνολο όλων των χώρων που είναι υπό παραχώρηση. Πράγματι αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΤΕΙΠΕΔ. Ακριβώς η πρόταση του οργανισμού λιμένους έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΤΕΙΠΕΔ. Ότι τελούν υπό παραχώρηση προς το Δήμο Οικουμενής, προς την αυτοδιοίκηση, τα τμήματα τα οποία ο οργανισμός λιμένους με την υπαρκτή τάδε απόφαση κτλ. Οριοθετεί να αποδώσει το Δήμο. Υπάρχει μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΕΙΠΕΔ από το 17 Μάιο-Ιούνιο του 2017 με υπογραφή συμβολιογράφου γίνονται αυτές, για να ξέρετε. Άρα υπάρχει και αυτή η απόφαση. Όμως, τα πρακτικά ζητήματα. Δεν θα αναφέρω κτηματικές υπηρεσίες του δημοσίου και τα λοιπά, δεν θα αναφέρω αυτά τα πράγματα. Όμως, το σύνολο του επανακαθορισμού έχει πολύ διαφορετικής φύσης προβλήματα. Το ένα τμήμα είναι στο master plan του λιμανιού που φτάνει μέχρι την παλιά πόρτα του Τερωνίου, που είναι μία περίπτωση. Όλη η άλλη περίπτωση από την παλιά είσοδο του Τελωνίου μέχρι το Μακελιάρι είναι εκτός master plan του λιμανιού. Πέρα από το τμήμα, το μικρό τμήμα της Μαρίνας της Υπουργικής. Αλλά εμείς το στείλαμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Όλους τους χάρτες, πήγε σε 7 υπουργεία, το στείλαμε κάποια υπουργεία, κανένα δυο απαντήσανε θετικά. Όμως, από το Υπουργείο Ναυτιλίας μας είπε ότι η προϋπόθεση είναι ο επανακαθορισμός σχετής του Αγιαλού και της παραλίας. Άρα το στείλαμε πίσω. Το στείλαμε πίσω και τον επανακαθορισμό. Ο επανακαθορισμός προϋποθέτει την νομιμοποίηση όλων των έργων που έχουν εκτελεστεί από το 50 και μετά. Όλων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια διαδικασία, τα οποία έργα τα οποία δεν τα έχει κάνει ο οργανισμός ούτε το παλιό λιμενικό ταμείο. Άρα τα έχει κάνει η παλιά νομαρχία, αν είμαστε καλά. Άρα τα έχει κάνει το Υπουργείο Τουρισμού. Το παλιό το λιμάνι το έχει κάνει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων κτλ. Ήταν μια διαδικασία. Θεωρώντας λοιπόν ότι όλο αυτό το μέτωπο, να το πάμε με έναν ενιαίο τρόπο, είναι πολύ δύσκολο γιατί μια λεπτομέρεια μπορεί να σου πωλήσει τα πάντα, είπαμε να το σπάσουμε σε μια συνεννόηση που είχαμε και με την Δημοτική Αρχή εδώ πέρα. Να το πάρω πλέον κομμάτι για κομμάτι με βάση το νόμο 4504 και κάναμε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μια περιγραφή όλων των νομοποιημένων εγκαταστάσεων που υπάρχουν και τα λοιπά, τεχνικές εκθέσεις, μια νομιμοποίηση δύο περιπτώσεων που ήταν υπό εκκρεμότητα, τη στείλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες, βέβαια είχε προηγηθεί και άλλη μια προσπάθεια προς την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία μας επιστρέφει και αυτή γιατί κάτι έλειπε πάλι. Αυτό έχει γίνει τρεις ή τέσσερις φορές, για να καταλάβετε. Το στέλνουμε λοιπόν, κάνουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικές ερευνών, το στέλνουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει πάει στο Γενικό Γραμματέα για να μου πείσει, γιατί αυτό με το 4504 που πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες τεχνικές προδιαγραφές και περιβαλλοντικές, πρέπει να υπογραφεί η νομιμοποίηση του έργου από το Γενικό Γραμματέα και μετά να πάει στην κτηματική υπηρεσία για καθορισμό του Αγιαλού Παραλίας γιατί δεν έχει προβλήματα. Από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί απουσίαζε κιόλας, ο κύριος Γενικός υπέγραψε την νομιμοποίηση των έργων αυτών της περίπτωσης από το Ξενία μέχρι και το Μακρυγιάννη. Ήταν πέμπτη την Παρασκευή, απουσίαζε αυτό, δεν το ξέρω. Ο κύριος Κάτσης μου το είπε αυτό. Υπέγραψε, άρα λοιπόν είναι η αποστολή και να αποσταλεί πλέον όλος ο φάκελος της ΚΕΣΕ του επανακαθορισμού του Αγιαλού Παραλίας από το κομμάτι του Ξενία μέχρι και το Μακρυγιάννη να πάει για επανακαθορισμό Αγιαλός και εμείς ταυτόχρονα τα έχουμε έτοιμα δηλαδή να κανονίσουμε τα θέματα του αποχαρακτηρισμού και της απόδοσης αυτού και τα άρα είναι, αυτή η διαδικασία φαίνεται να πηγαίνει προς ολοκλήρωση αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα,
Έχουμε προβλήματα νομιμοποίησης των έργων, το λέω αυτό γιατί τα έχουμε ψάξει και δεν έχουμε βρει αρχεία. Δεν είναι ότι δεν το έχουμε ψάξει, αρχεία από τα παλιά έργα που έχουμε γίνει στο λιμάνι της Μούλιτσας, δεν έχουμε βρει πουθενά και έχουμε διάφορα πρόβλημα. Θα δούμε όμως με ποιο το θα δούμε. Αυτή τη στιγμή θα πάμε σε μια, για όλο το υπόλοιπο κομμάτι, θα πάμε σε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και νομιμοποίηση των έργων και θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Το πρώτο κομμάτι πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί. Με οδηγό το πρώτο κομμάτι, θα πάμε και στο δεύτερο, και φαίνεται να ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Θέλω να επισημάνω ένα πράγμα. Έχει γίνει στην Πάτρα, έχει γίνει και στην Κέρκυρα. Όμως, δεν είχαν προβλήματα οι Γιάννη. Στην Κέρκυρα δεν είχαν. Είχαν ξεκινήσει από το μηδέν. Δεν είχαν καθορισμένο Ιγανό, το καθορίσαν, ενώ εμείς έχουμε επανακαθορισμένο που εμπίπτει σε άλλες εντελώς διαφορετικές διαδικασίες. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι στον καινούριο τον νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε προχτές, και είναι και άποψή μου κιόλας, ότι αυτά τα στοιχεία, να το πω έτσι, αυτά τα μέρη τα οποία είναι υπό αποχαρακτηρισμό, δεν έχουν καμία σχέση με τις ελληνικές δραστηριότητες κτλ. Άρα λοιπόν, με βάση των νόμων αυτών, δεν νομίζω ότι θα επηρεαστούν ή να αποδοθούν. Βέβαια, η όποια πρόταση, να το πω και αυτό, γιατί έχει και σχέση με τον νόμο, οι βουλευτές το γνωρίζουν καλά, η όποια πρόταση, όταν διαμορφωθεί από το ΤΕΙΠΕΔ κτλ., θα έρθει προς συζήτηση και προς διαβούλευση στον οργανισμό ενημένο, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και μετά, ό,τι είναι να πει στον αέρα, θα πει στον αέρα. Απλώς θα επισημαίνω ότι αυτά τα ζητήματα τα οποία πολλοί δεν τόλμησαν να τα λύσουν ή δεν μπόρεσαν να τα λύσουν, δεν τα ίσουν. Θέλω να πω όμως ότι με το καινούριο νόμο αποδίδεται το 3,5% πλέον στους Δήμους για πρώτη φορά που το είπε και ο κ. Δήμαρχος, όταν συμμετέχουν στις διοικήσεις των οργανισμών και οι Δήμοι, και αυτό σωστό. Και σε σχέση με τα δημοτικά τέλη που αναφέρει ο νόμος, το λέω και αυτό, ότι αφορά μόνο τις δραστηριότητες τις οποίες πληρώνουν οι οργανισμοί μέσα στο λιμάνι. Αυτό δεν ανηρεί βέβαια ότι κάποιο λιμάνι μπορεί να κάνει σύμβαση με το Δήμο εφόσον αυτά είναι νόμιμα κτλ. Αλλά απλώς το λέω έτσι προς γνώση, γιατί υπάρχουν λιμάνια που πληρώνουν δημοπρασίες την καθαριότητα για παράδειγμα και χρωστούσαν και από το Δήμο. Αυτά όμως κάποιοι που είναι στις διοικήσεις είναι και υπόλοιποι που είναι σαν γελία, γιατί το ξέρετε. Είναι ζητήματα. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια διαδικασία αρκετά δύσκολη και αρκετά σημαντική. Θα θέλω να πω ότι ο καινούριος νόμος ήταν μια υποχρέωση η οποία από την κυβέρνηση είχε ανταληφθεί. Γιατί όταν πέρασε τα λιμάνια στο ΤΑΙΠΕΔ, όταν ιδρύθηκε το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά, το ΤΑΙΠΕΔ είναι μόνο υπεύθυνο για να πουλάει. Ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ είναι γι' αυτό. Και όταν μπήκανε τα λιμάνια, στο ΤΑΙΠΕΔ, ήταν προς πώληση. Κατά τα πρότυπα, να το πω έτσι, του Πειραιά που πουλήθηκαν οι μετοχές της Θεσσαλονίκης και των αεροδρομίων. Για να αλλάξει όλο αυτό το πνεύμα της πώλησης, έγινε μια διαδικασία ολόκληρη. Και αυτός ο νόμος ρυθμίσει και αυτό. Ότι τα λιμάνια δεν πολλούν. Κάποιες δραστηριότητες ή κάποιοι χώροι ή δεν ξέρω τι άλλο λιμενικών εγκαταστάσεων μπορούν να ενοικιαστούν για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν μια αλλαγή η οποία, το λέω επειδή συμμετείχα σε κάποιες συζητήσεις, με τους δανειστές ήταν αρκετά επίπονη, αρκετά χρονοβόρη και αρκετά δύσκολη. Όπως και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία έχουν μπει μέσα και κάποια όρια χρηματικά που έχουν μπει κτλ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία. Θέλω να πω όμως σε σχέση με τη χερσαία ζώνη. Πιστεύω ότι δεν θα μπει, πιστεύω ότι και ο Δήμος πρέπει να ζητήσει να μην μπουν σε καμιά περίπτωση προκαταρκτικά, να μπουν. Και εμείς από τη δική μας την πλευρά να προχωρήσουμε άμεσα τα ζητήματα
αυτά απλώς στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, όπως άμεσα προχωρήσαμε και το θέμα της παραχώρησης, της επαναχώρησης του δικαίωματος για τη συνέχιση του ποδηλατόδρομου, δηλαδή μέσα σε 5 μέρες. Μας έστειλε ο Δήμος το χαρτί για τη συνέχιση του ποδηλατόδρομου στο Δρέπανο. Πήραμε απόφαση, το στείλουμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Υπάρχει η έκφραση απόψεων και από το Λιμενικείο θετική κτλ. Και φαίνεται να προχωράει. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε γρήγορα με το υπάρχον προσωπικό που έχουμε. Ένα μηχανικό έχουμε, φανταστείτε ότι έχουμε και πολλά πράγματα που είναι για τα πάντα. Αλλά λοιπόν θα ζητούσα εδώ πέρα. Με ΑΣΕΠ θα έρθει μετά από 3 χρόνια. Και σε αυτό θα ζητούσα και το λέω και για πρώτη φορά κιόλας. Θα ζητούσα και τη συνδρομή του Δήμου σε αυτά τα ζητήματα της χερσαίας ζώνης, ότι χρειαζόμαστε και τεχνική, πέρα από την πολιτική πρόθεση, χρειαζόμαστε και τεχνική συνδρομή σε αυτή. Για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Αυτά είχα να πω. Μας ευχαριστούμε κύριε Μπέη. Υπάρχουν ερωτήσεις, συνάδελφοι? Όχι, έτσι ωραία. Λοιπόν, να μην πάμε. Ωραία, ναι. Κύριε Κάτση. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τον λόγο. Αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί συμπολίτες, κύριε Δήμαρχε, πράγματι η συνεδρίαση είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι εξαιρετικά σημαντική ως προς το αντικείμενο της συζήτησης, ως προς το θέμα. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ δημόσια για την στιγμή στην οποία διεξάγεται η συνεδρίαση. Και θέλω να ρωτηθώ δημόσια γιατί, με βάση τα δεδομένα, βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και συζητάμε ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Προς την επίλυσή του. Το νομοσχέδιο δε έχει βγει στη διαβούλευση στις 29 Δεκάτου του 2018. Σχεδόν σε λίγες μέρες πληρώνουμε 4 μήνες. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, δημιουργείται ένα ερώτημα. Γιατί αυτούς τους 4 μήνες το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εξέφρασε τις αγωνίες και τις ανησυχίες πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου και κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή για κανένα συμπολίτη να ακούμε εδώ πέρα την εισήγηση του Δημάρχου και του Προέδρου του ΟΛΗ που λέει ότι τόσα χρόνια ό,τι χτιζότανε ήταν με μία προφορική εντολή και ότι τίποτα από ό,τι έχει χτιστεί στην παλιά καθορισμένη, στον παλιό καθορισμένο γυαλό και παραλία, είναι χωρίς άδεια. Δεν περιποιεί τιμή για κανένα δημότη, για κανένα συμπολίτη. Να πω επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι τη στιγμή που μετασχηματίστηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και έγινε ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή με τη σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Οργανισμό Λιμένος της 3 Φλεβάρη του 2002, αυτή η σύμβαση, κύριε Δήμαρχε, μπορεί υπογράφηκε όπως είπατε, δεν κυρώθηκε ποτέ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ποτέ. Πότε κυρώθηκε? Προχθές. Από το 2002 μέχρι το 2019, είναι 17 χρόνια. Να πω επίσης ότι η απόφαση του 2005 δεν χρειάζεται να την κρίνουμε πολιτικά. Μπορεί να την κρίνει ο καθένας συμπολίτης στην καθημερινότητά του. Γίνανε προσπάθειες λοιπόν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Η Νέα Δημοκρατία ήταν τότε κυβέρνηση το 2005. Υπουργός ήταν ο Αντώνης Ομπέζας. Δήμαρχος ήταν ο Θωμάς Κουτουλής. Και αυτή η απόφαση είχε πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Και ήταν αυτά. Πολύ απλά. Τα κομμάτια που εξαιρέθηκαν από τη σύμβαση παραχώρησης του 2002, τα κομμάτια που εξαιρέθηκαν δεν είχαν φορέα διαχείρισης. Άρα, βγαίναν δημοσιεύματα του συνάδελφου εδώ πέρα, του Αγγέλου, του Αναστασίου και άλλων αξιόλογων δημοσιογράφων, ότι παιδιά σκουριάζουν τα κάγκελα. Τι θα κάνουμε? Παιδιά είναι χωρίς φως ο ποδηλατόδρομος. Τι θα κάνουμε?
Παιδιά, ποιος θα πάω στα χορτά. Παιδιά, έπεσε ένα παιδί από κάτω. Ποιος έχει την ευθύνη. Αυτά τα βιώσαμε όλοι οι πολίτες. Δεν υπήρχε φορέας διαχείρισης των κομματιών που είχαν εξαιρεθεί από τη σύμβαση παραχώρησης του 2002. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί αυτό το βήμα, το οποίο κατά τη γνώμη τη δική μου και αποδεδειγμένα, ήταν τεχνικά λάθος. Έδειχνε όμως μια πολιτική πρωτοβουλία να αποδοθεί ως συλλογική διεκδίκηση, λέω εγώ, και διακομματική διεκδίκηση και διαπαραταξιακή, να δοθεί η χερσαία ζώνη στο Δήμο Οικουμενίτσας. Πράγματι, έγινε ένα βήμα πολιτικά. Τεχνικά, κατά τη γνώμη μου, ήταν λάθος. Γι' αυτό και ανακαλέσαμε την απόφαση το 2016. Αλλά αυτή η πολιτική πρωτοβουλία, αυτό το βήμα, γιατί έμεινε μετέωρο. Γιατί έμεινε μετέωρο, δεν αποδόθηκε, αλλιώς δεν συζητούσαμε σήμερα. Έμεινε μετέωρο, κατά τη γνώμη μου, για δύο λόγους. Κάνω μια πολιτική κρίση, μια αξιολόγηση. Η πρώτη είναι ότι η πολιτική πρωτοβουλία ενδεχομένως να μην είχε λάβει υπόψη της τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με το πώς ακριβώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα είδε ένα βουνό προβλημάτων και το άφησε στη μέση. Και η δεύτερη περίπτωση που εικάζω, γιατί το είδαμε τις μεταγενέστερες κυβερνήσεις και εποχές, είναι ότι η πολιτική πρωτοβουλία των προηγούμενων κυβερνήσεων του 2013, όταν σύστησε το ΤΑΙΠΕΔ και ενέταξε όλα τα περιφερειακά λιμάνια στο ΤΑΙΠΕΔ, ήθελε την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένης της χερσαίας ζώνης. Άρα ενδεχομένως, λέω εγώ, το περιγράφει βέβαια και η σύμβαση υποπαραχώρησης του 2002. Η σύμβαση παραχώρησης, συγγνώμη, του 2002. Η σύμβαση παραχώρησης του 2002, την οποία δεν την κύρωσε το ελληνικό κοινοβούλιο, το υπενθυμίζω, άρα δεν την γνωρίζουν και οι πολίτες, μιλάει ρητά για τη διαδικασία στο μέλλον δυνατότητας υποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων των οργανισμών λιμένων σε όλα τα περιφερειακά λιμάνια της χώρας. Το λέει ρητά. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Και εδώ είχαμε να διαχειριστούμε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Θα βάλουμε τα χέρια μας να λύσουμε αυτό το θέμα ή θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση να διαμορφωθεί. Κατά τη γνώμη μου, η ανέρεση της απόφασης του 2005 με την απόφαση του κ. Δρίτσα του 2016, δηλαδή η επαναφορά στο status quo ante, ήταν σωστή γιατί απέκτησε φορά διαχείρισης. Και λυθήκαν κάποια προβλήματα καθημερινότητας και χρήσης και λειτουργίας της χερσαίας ζώνης του μετόπου, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα, για να προχωρήσει η ολοκλήρωση της παραχώρησης, που το ξαναλέω, είναι οριζόντιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, οφείλουμε να λύσουμε τα διαδικαστικά ζητήματα, που ποια είναι η επαναοριοθέτηση του Αιγαίου και της παραλίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με βάση αυτά που γνωρίζουν, για να το πούμε λαϊκά, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο Αιγαίος και η παραλία είναι μπροστά στις τράπεζες και όλο το κομμάτι από εκεί και κάτω είναι παραλία. Αυτός είναι ο Αιγαίος, παραλία. Και τα νέα όρια, που κατά τη γνώμη μου, όχι κατά τη γνώμη μου, έτσι είναι, πρέπει να επαναχαρακτούν, να επαναοριοθετηθούν, είναι στα φυσικά όρια, τα σημερινά. Αυτό δηλαδή που είναι μπαζωμένο. Μπορούσε να γίνει αποχαρακτηρισμός από χερσαία λιμενική ζώνη και να παραδοθεί στον Δήμο. Όχι, δεν μπορούσε, γιατί αν αποχαρακτηριζότανε, αυτόματα γύρναγε στο στάτους που λέει ότι πάει στην Δημοτική Υπηρεσία του Δημοσίου, άρα στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, και όλα τα κτίσματα τα οποία βρίσκονται εκεί πέρα είναι παράνομα. Και όσο η γυαλός και η παραλία δεν μπορεί να υπάρχουν. Άρα λοιπόν, προχωρώντας ένα βήμα-βήμα μια διαδικασία, άρχισε να λύνεις προβλήματα τα οποία σου εμφανιζόταν. Και πάνω σε αυτή τη διαδικασία, που είναι πολύπλοκη, είναι απλή στη σκέψη, αλλά είναι πολύπλοκη στην υλοποίηση, έχουν γίνει από το Δήμο Οικουμενίτσας και από τον Οργανισμό Λιμένος πάμπολες συναντήσεις με απευθείας αδιαμεσολάβητη επαφή με τους υπουργούς, τους εκάστοτε υπουργούς. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο βάζει ερωτήματα τώρα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ενώ 3-4 χρόνια στις απανοτές συναντήσεις εγώ δεν έχω δει δημόσια από το Δημοτικό Συμβούλιο κάποια κριτική για το πώς προχωράει η διαδικασία. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εντάξει. Αλλά δεν έχω δει πού διαφωνούμε στην πορεία, στη διαδικασία, στην πορεία υλοποίησης. Αν διαφωνούμε στο νομοσχέδιο, στο νόμο πλέον,
Τότε ρητά σας αναφέρω ότι οι υποπαραχωρήσεις που προβλέπονται το νομοσχέδιο δεν αφορούν, το επιβεβαιώνει βέβαια, όπως είπε και ο πρόεδρος του Βολή, ο κύριος Νταΐς, με ένα έγγραφο 18 Μαΐου του 2017, που αποδέχει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δηλαδή του ΤΑΙΠΕΔ, ότι αποδέχομαι την αλλαγή της χερσαίας λιμενικής ζώνης, την αλλαγή των ορίων, γιατί συμφωνώ με την παραχώρηση στο Δήμο. Άρα το ΤΑΙΠΕΔ έχει αποφασίσει για αυτό το ζήτημα. Επίσης, οι υποπαραχωρήσεις που περιγράφει το νομοσχέδιο λέει ρητά ότι αφορά λιμενικές δραστηριότητες. Άρα η συζήτηση σε συνάρτηση με το νομοσχέδιο είναι περί όνου σκιάς, κατά τη γνώμη μου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να καταλήξουμε στο εξής. Αν υπάρχει, έστω και από έναν συμπολίτη, μία περίπτωση να σκεφτεί ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να λύθει το θέμα, θα πω, αποδεικνύοντας στην πράξη, ότι υπάρχει πολιτική βούληση, γιατί η χερσαία ζώνη που δεν είχε λιμενικές δραστηριότητες, σε άλλες δύο περιπτώσεις πανελλαδικά, στην Πάτρα και στην Κέρκυρα, έχει ήδη αποδοθεί στους οικείους δήμους. Έχει ήδη αποδοθεί. Τα λοιπάς με Φραπετσόνας, ναι, και τα λοιπάς με Φραπετσόνας, σωστά. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας την πολιτική βούληση, αποδεικνύεται. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας την πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει και κανένας ότι αυτή η εξέλιξη προχωράει και εξαιρείται και το νομοσχέδιο. Εγώ λοιπόν με βάση αυτό που εισηγείται ο Δήμαρχος, έχω να πω, αν ξεκαθαριστεί έτσι όπως λέει το ψήφισμα, ότι αφορούν, δηλαδή να μην προχωρήσουν, δεν ξέρω πώς το διατύπωσε ο Δήμαρχος, κομμάτι της χερσαίας ζώνης, να λέμε πιανείς, δηλαδή να μην προχωρήσουν παραχωρήσεις της χερσαίας ζώνης που είναι προς απόδοση, ή να προχωρήσουν παραχωρήσεις. Εγώ συμφωνώ με αυτό το έτοιμο. Συμφωνώ με αυτό το έτοιμο. Αν είναι δηλαδή για τα κομμάτια της χερσαίας ζώνης που είναι υποπαραχώρηση. Ναι, συμφωνώ. Και το αποδεικτεί και το έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο το έχει ήδη αποδεχτεί δύο χρόνια τώρα. Επίσης, κλείνοντας, θα πάρω το λόγο αφού συγκεντρώσω απορίες ή ενδεχομένως κριτική κάποια που μπορεί να ακουστεί. Έχω να πω ότι με βάση το νομοσχέδιο, ένα από τα βασικά ζητήματα διεκδικήσεις της τοπικής κοινωνίας ήταν για τις οπλούσιες δραστηριότητες του λιμανιού να υπάρχουν ανταποκριτικά ωφέλη. Και θεσπίστηκε το 3,5%. Άρα δηλαδή ο Δήμος, στον προϋπολογισμό του, θα έχει ένα έξτρα έσοδο από τις δραστηριότητες του λιμανιού και τις υποπαραχωρήσεις που θα μπουν στα ταμεία του Δήμου ως αντιστάθμισμα των δραστηριοτήτων του λιμανιού. Αυτό είναι ένα έξτρα πόρο στο Δήμο. Και δεν μπορεί ο εκάστοτε δήμαρχος και ο εκάστοτε διοικητής του οργανισμού λιμένος, ανάλογα με τις σχέσεις που έχουν ή με τους πολιτικούς χρωματισμούς και αφετηρίες, να αποφασίζουν για το αν θα δίνουν αντισυντηρητικά στην πόλη. Τι γίνεται. Νομοθετείται. Άρα πλέον δεν είναι στη διακριτική του χέρι για να παίρνει η πόλη και οι πολίτες αυτό το κομμάτι. Κλείνω. Νομίζω ότι το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα μιας πολύ σημαντικής αναπτυξιακής δραστηριότητας, που και αυτή είναι συλλογικό και πάγιο αίτημα διεκδίκησης των συμπολιτών. Τη δημιουργία μαρίνας. Τη δίνει τη δυνατότητα του νομοσχέδιου. Ανοίγει ο δρόμος με αυτόν τον τρόπο. Και θέλουμε ένα λιμάνι το οποίο δεν θα κοιτάει προς τη θάλασσα μόνο, θα κοιτάει και προς την πόλη. Πρέπει να έχει το μέτωπό του στραμμένο και προς την πόλη, προς τους δημότες. Γιατί λιμάνι ξεκομμένο από την πόλη δεν έχει μέλλον, δεν έχει πορεία, δεν έχει βιωσιμότητα, κοινωνική βιωσιμότητα. Και νομίζω ότι τα ζητήματα, επειδή είναι σύνθετα, χρειάζονται τη συνδρομή όλων, αλλά χρειάζονται τη συνδρομή και των υπηρεσιών. Και πρέπει να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και οι δημότες που παρακολουθούν τη συνεδρία. Ποια είναι η υπηρεσία αυτή που κολλάει και τι αξιώνει, ποια είναι τα προβλήματα που βάζει. Ξέρουμε τι προβλήματα βάζει και πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι η προσταμένη της κτηματικής υπηρεσίας σήμερα εδώ πέρα να μας άμα, νομίζω δεν είναι, ξέρω εγώ. Γιατί, έχει προσκληθεί,
βρίσκεται ανάμεσά μας. Τι αξιών. Και πώς τοποθετείται η θεματική απέναντι στο πρωτόκολλο συνεργασίας του γονείου με τον τύπο του μελετή. Αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα. Θα επανέλθω μετά. Ευχαριστούμε κύριε Γιάννη. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Εγώ είναι αντιθέσει με τον συνάδελφο. Καταλαβαίνω την αγωνία του Δημάρχου που έγινε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία τόσο με τις αλλεπάλληλες επισκέψεις υπουργών ότι το θέμα κατά την επίσκεψή τους θα ολοκληρώνονταν και θα δίνονταν χερσαία ζώνη στο Δήμο Οικουμενίτσης, όσο και από τη διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ που όλοι εκτιμούμε ότι είναι κράτος εν κράτη. Και αποδεικνύεται ότι δεν έχει υλοποιηθεί αυτό το αίτημα. Και όχι μόνο δεν έχει υλοποιηθεί, υπάρχει μια χρονοβόρο διαδικασία και από τις τοποθετήσεις τόσο του Δημάρχου όσο και του κυρίου Νταΐ, του Πρόεδρου του Οργανισμού Λιμένος, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία από εδώ και στο εξής. Εμείς σαν Νέα Δημοκρατία θεωρούμε ότι επήγει να γίνει ένας τολμηρός εξυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών της χώρας μας, για τον οποίο είναι απολύτως αναγκαία η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι γίνεται σήμερα. Και ο οδηγός μας είναι η επένδυση που έγινε στον Οργανισμό Λιμένων Πειραιός για τον τρόπο που το κράτος πρέπει να πορευτεί και στην αναβάθμιση των άλλων λιμανιών. Σαν Νέα Δημοκρατία καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο την προηγούμενη Πέμπτη, γιατί θεσπίζεται ένα πλαίσιο που αποτρέπει παρά ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Με αυτό η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να αναπτύξει τα λιμάνια ή να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές ή να κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα. Και κατά την άποψή μας, αυτό το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, γιατί δεν αποκλείεται η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ενός οργανισμού λιμένα και του ΤΑΙΠΕΔ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας για το αντικείμενο παραχώρησής του, που τελικά θα αποφασίζεται ερήμην του οργανισμού λιμένα από το ΤΑΙΠΕΔ, πράγμα που θα προμηνύει δικαστικές διαμάχες. Δεύτερον, γιατί οι παραχωρήσεις δεν θα στηρίζονται σε οικονομική μελέτη σκοπιμότητας που πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται από τρίτους φορούς για τις επενδύσεις σε κάθε λιμάνι. Ποιος λοιπόν επενδυτής θα έρθει να βάλει τα χρήματά του χωρίς να γνωρίζει τα περιθώρια ανάπτυξης και απόδοσης σε μια τέτοια παραχώρηση. Κυρίως όμως δεν θα εφαρμοστεί, γιατί η διαδικασία μιας τέτοιας παραχώρησης θα είναι τόσο χρονοβόρα που αποκλείεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβρη που επίκυνται οι προσεχείς εκλογές, γιατί η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι να καταργήσει το συγκεκριμένο νόμο. Και αυτό θα γίνει γιατί το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να στέλνει πρόσκληση σε κάθε οργανισμό λιμένα για διαβούλευση για το αντικείμενο παραχώρησης. Θα γίνεται διαβούλευση με τον κάθε οργανισμό ξεχωριστά με τη συμμετοχή του Υπουργείου Ναυτιλίας. Θα γίνεται μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας από κάθε οργανισμό για το ύψος του ανταποδοτικού τέλους. Θα γίνεται εισήγηση για το ύψος του τέλους από τον οργανισμό και μετά θα εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση και μετά θα ξεκινάνε οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού που από μόνος του θα περιλαμβάνει και αυτός διάφορα χρονοβόρα διαστήματα. Θυμόμαστε όλοι πόσο χρόνο πήρε η ολοκλήρωση μιας ανάλογης διαδικασίας για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από την ψήφιση του σχετικού νόμου μέχρι την ανάδειξη του παραχωρησιρίουχου, την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και την κύρωσή της από τη Βουλή. Μια τέτοια διαδικασία πήρε 3 χρόνια. Ακόμα λοιπόν και αν τρέξει με τριπλάσια ταχύτητα, δεν θα υπάρξει ο χρόνος μέχρι και τον Οκτώβριο που θα είναι και η τελική ημερομηνία των προβλεπόμενων εκλογών της σημερινής κυβέρνησης. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να πω ότι οι υποπαραχωρήσεις εγκαταστάσεις των λιμένων
και οι λιμενικές δραστηριότητες που θα ασκούνται εντός του πεδίου αρμοδιότητας των οργανισμών λιμένων και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 αναφέρεται ότι το δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί από τον ελληνικό δημόσιο στους οργανισμούς λιμένος περιλαμβάνει τη χρήση και μετάλλευση για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων καθώς και την υποπαραχώρηση του ίδιου δικαιώματος ή μέρος αυτού σε τρίτους, άρα η υποπαραχώρηση αφορά μόνο το λιμενικό σκέλος. Στην αμέσως επόμενη παράγραφο, το δικαίωμα υποπαραχώρησης που μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ αναφέρεται ότι αφορά συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες ή και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων στην περιοχή αρμοδιότητας του λιμένα Οικουμενίτσας, όπως αυτές θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Εφόσον λοιπόν από το 2016 και μετά με την παρέμβαση του κυρίου Δρίτσα τα τμήματα της παραλιακής ζώνης, τα οποία δεν αναπτύσσονται λιμενικές δραστηριότητες, γύρισαν ξανά στην αρμοδιότητα του ΟΛΗΚ, θα πρέπει επομένως να δούμε τι μπορεί να περιλαμβάνουν οι συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες άλλων εγκαταστάσεων στις οποίες αναφέρεται η παράγραφο 2 του άρθρου. Με αυτές λοιπόν τις παρατηρήσεις και με τη διαδικασία του επανακαθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας, ήδη ο κύριος Δαΐς 3 χρόνια ασχολείται με αυτή την ιστορία και υπάρχει και το άλλο κομμάτι του παλιού λιμανιού που δεν έχουν επανακαθοριστεί ο Αιγιαλός και η Παραλία, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας πόσο χρονοβόρα θα είναι αυτή η διαδικασία. Και κατανοώ λοιπόν την αγωνία του Δημάρχου και όλων των κατοίκων της πόλης και της περιοχής ότι πρέπει από κοινού να συμπράξουμε, να διεκδικήσουμε και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση γιατί σήμερα ο Δήμος μπορεί να μιλήσει με το κράτος. Αύριο θα πρέπει να μιλήσει με το ΤΑΙΠΕΔ και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι υποχρεώσεις θα ζητήσει το ΤΑΙΠΕΔ και από το Δήμο της πόλης μας ακόμη. Με αυτά λοιπόν θέλω να στηρίξω την άποψη του Δημάρχου και να κινήσουμε εκείνες τις διαδικασίες που πρέπει ώστε να διασφαλίσουμε την απεμπλοκή της χερσαίας ζώνης προς όφελος του Δήμου Οικουμενίτσας. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργη. Κύριε Σπιτούλης, κύριε Περιφερειάρχης. Σε αυτή την αίθουσα θα τοποθετηθώ σαν πολίτης, σαν πρώην δήμαρχος αυτού του Δήμου, σαν ένας προβληματισμένος πολίτης που ακούγοντας μέχρι τώρα τις εισηγήσεις, καταρχάς αισθάνθηκα ότι με το που βγήκε το ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να φτιάχνεται η Ελλάδα γιατί πριν δεν υπήρχε τίποτα. Κατά δεύτερον, μετά άκουσα ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και θα τα σβήσει όλα για να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. 20 χρόνια σε αυτή τη δουλειά ακούμε τα ίδια. Καλώς ή κακώς ακούμε τα ίδια. Δεν είναι έτσι. Η χερσαία ζώνη είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει το Δήμο Οικουμενίτσας πολλά χρόνια. Και ήτανε, όπως και τα λιμενικά ταμεία πριν, γιατί να ξεκινήσουμε ήταν το λιμενικό ταμείο πριν, ήταν η αρεστή του κάθε κυβερνώντος βουλευτή που το χρησιμοποιούσε σαν εφαρτήριο για να κρατάει τους ψήφους του, να αυξήνει τους ψήφους του, να κάνει μικροεξυπηρετήσεις γιατί δεν υπήρχε έλεγχος. Αυτό ήταν. Και έκανε παρεμβάσεις παντού, παντού. Και εκτός χερσαίας ζώνης. Θέλετε να σας θυμίσω ότι έπαιρνε τις σκάλες μέσα στην Οικουμενίτσα. Κύριε Νταΐση, ήσασταν δήμαρχος, το θυμάστε. Έπαιρνε τις σκάλες μέσα στην Οικουμενίτσα και δεν έπαιρνε άδεια από πουθενά. Είναι ένας κρατικός φορέας, ο οποίος ελεγχόταν απόλυτα από τον κυβερνητικό βουλευτή. Αυτός ήταν. Και μετά το 2 όταν έγινε το 1 που έγινε το νέο νομοσχέδιο και έγινε ο Λίγα ΑΕ, τι ήταν. Τι ήταν, θα μου πει κανείς τι ήταν ή δεν θυμόμαστε εδώ τι ήταν. Yes baby, κατόπιν ενεργειών μου, τελεία και παύλα. Τώρα αυτό έχει διαφοροποιηθεί και το έχουμε ζήσει. Ίσως οι καλύτερες σχέσεις που έχει ο βουλευτής με τον κύριο Νταΐ και η εμπειρία του κύριου Νταΐ στην τοπική αυτοδιοίκηση βοηθάνε και γίνονται πράγματα που πολλές φορές ούτε εμείς είμαστε σε γνώστες. Ο Δήμαρχος μπορεί να είναι γιατί αναπτύξαμε και αυτό το σύμφωνο συμβίωσης όπως λέω εγώ. Μάλλον μας βάλαν όμως σκόνη στα μάτια, Δήμαρχε.
Και ήρθαν σήμερα και συμφωνώ και με τον βουλευτή τι κουβεντιάζουμε σήμερα οι λυμμένες αποφάσεις. Θα σας πω, αυτή η χερσαία ζώνη δεν είναι μόνο αυτό που λέμε ποιος θα την πληρώσει, ποιος θα την κάνει. Θα σας πω και ποιος θα την πληρώσει. Γιατί πληρωνόταν κανονικότατα τόσα χρόνια. Κανονικότατα. Και τα χόρτα κοβόταν. Και οι λάμπες άλλαζαν. Και άλλαζαν γιατί. Γιατί είχε να παίξει την κτηματική υπηρεσία και η ΟΛΗΚ ΑΕ. Τι είναι η κτηματική υπηρεσία? Δεν είναι τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών? Τι είναι ΟΛΗΚ ΑΕ? Μονομετοχική εταιρεία που υπάγεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Οικονομικών. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάκτυλο. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού. Πολιτική βούληση πρέπει να υπάρχει. Πολιτική βούληση και απέτηση του Δήμου Ιγουμένητσας. Απλά να σας πω ότι τόσο καιρό, και τώρα δεν το έχετε ζήσει, δεν το έχετε ζήσει, γίνεται ένα ατύχημα στο δρόμο από τα ΤΕΗ προς το Δρέπανο και κάθεται το λιμεναρχείο και η τροχιά και τσακώνονται. Σε ποιον περίπου ανήκει αυτό το μέτρο που είναι? Ορφανό, δεν ξέρουμε, γιατί είναι παλιό το τοπογραφικό του 68. Μετά έγιναν κάποια καινούργια και λίγο διευκρινίστηκαν αυτά. Δεν βγάζαν άκρη ποιος φταίει και ποιος θα πάει να μαζέψουν τον τραυματία. Γιατί δεν ξέραν ποιος πρέπει να πάει να παρέμβει. Ψέματα είναι ότι μετά το 4, και θα το πω αυτό γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι ακέραιος, η συνεργασία τότε με τον πρώην βουλευτή και υπουργό τον κύριο Μπέζα απέφερε για τον Δήμο Καρπούση. Αυτός ο αποχαρακτηρισμός που έγινε, όχι αποχαρακτηρισμός χερσαία ζώνης, έγινε αποχαρακτηρισμός χερσαία ζώνης λιμένα σε χερσαία ζώνη, την οποία ανήκε στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Πότε η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου αυτό το καιρό, δεν ξέρω γιατί ξύπνησε αργότερα, έγινε δικαιώματα κατά του Δήμου? Ποτέ! Ποτέ! Το πρώτο δικαίωμα που εγείρανε δεν ήταν από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, ήταν από τον τότε λιμενάρχη, τον οποίο τον ευχαριστούμε που έφερε την περιφερειακή διοίκηση εδώ, αλλά του λέμε ότι είχε άδικο όταν έκανε ενέργειες και όλοι οι παραλιακοί επανήλθε στο λιμεναρχείο για τροχέα και έφυγε από την αστυνομική διεύθυνση της Εσπροδίας. Το 12. Αυτό έγινε το 12. Ποια ήταν η αντίδραση τότε? Μια επιστολή που έκανε ο Δήμαρχος και μάλιστα πήγε και κατηγορούμενος και ζήτησε και συγγνώμη τώρα, γιατί τώρα τελεσίδικη απόφαση. Επιστολή την οποία τη γνωρίζετε, σας την έφερε στις συνανάγνους εδώ, σας ζήτησε να τον υπερασπίσετε και τον αφήσετε στο δικαστήριο μόνο του. Και πήγα εγώ μάρτυρας. Και τότε το Δημοτικό Συμβούλιο λέει δεν τη γράψαμε εμείς, οπότε να βασίλει καλά τα κάστρα από τη φωτιά. Η μόνη αντίδραση. Τι άλλο έγινε? Πήγαμε και καμιά βόλτα να συζητήσουμε με κανέναν υπουργό, αφού μας γιώνουμε. Κλείσαμε ποτέ καμιά πόρτα υπουργού εδώ? Όχι, δεν θέλω να σε δω. Γιατί δεν μου λύνεις το πρόβλημα. Ήρθε ο κύριος Κουρουμπλής. Σαν τον Ιησού Χριστό στη Βιθανία με τα βάγια μας φέρει, θα σας δώσω. Μετά μας ήρθε και ο Κουβέλης και τι θέλανε και τίποτα. Δεν υπήρχε αντίδραση. Και αυτό δεν είναι σωστό. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζονται τη γενέση. Θα πρέπει κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μιλάμε για άδειες. Εγώ μηχανικός στο επάγγελμα. Και τόσα χρόνια ασχολούμαι με αυτά. Δεν γνώριζα κανένα δημόσιο κτίριο να έχει άδεια. Κατασκευάζονται όλα και μετά τρέχαμε όλοι να τα νομιμοποιήσουμε τον καινούριο νόμο. Ποιο σχολείο έχει άδεια? Αφήστε τις χερσαίες εγκαταστάσεις. Ποιο σχολείο έχει άδεια? Κανένα. Το κτίριο της περιφέρειας δεν είχε. Μόνο το Δημαρχείο είχε άδεια που την είχαμε βγάλει. Μόνο τούτο δεν είναι. Κανένα. Αλλά αρχίζουμε να χειροκροτάμε που έχει το δεύτερο λύκειο σε 500 σχολεία στην Εσπροδία. Ζήτω, γελάς. Ναι. Έμα τώρα τι λέμε τώρα, αφού τα ξέρετε καλά ότι δεν έβγαζε άδεια κανένας. Και ποτέ. Υπόθηκε ότι η συνεργασία για το δεν μπορούσαν να γίνουν έργα ή τότε που κάποια τμήματα της χερσαίας ζώνης τα εκμεταλλευόταν ο Δήμος Ιγουμενίτσας και δεν μπορούσαν να γίνουν έργα και δεν κάναν. Πώς δεν κάναν? Το 2010 εδώ αυτή η αίθουσα δεν ψήφισε ομόφωνα να επιτρέψουν στην ΟΛΗΚ ΑΕ δίνοντάς τους έκταση από την αποχαρακτηρισμένη για να οριοθετηθεί η Μαρίνα στα ξενία. Το έχετε ξεχάσει? Υπάρχει.
Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τους επέτρεπε ένα τμήμα που χρειαζόταν χερσαίο για τις εγκαταστάσεις να αποχαρακτηριστεί από χερσαία ζώνη και να γίνει χερσαία ζώνη λιμένα. Να πάρει δηλαδή το προσθετικό, ούτως ώστε να μνημοποιείται στις αδειοδοτήσεις που έπρεπε να πάρει ο Λίγαν Φαίρφιμον ότι αυτή η έκταση είναι στη διαχείριση τη δική της και να μην υπάρχει θέμα. Όπως είχε γίνει και στο λιμάνι που ήταν οι λιμενικές εγκαταστάσεις, που εκεί τροποποιήθηκε έτσι η χερσαία ζώνη λιμένα και παρέμεινε στην Ολίγαρχα Έψιλον, γιατί υπήρχαν κάποια έργα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να πάρουν τις σχετικές εγκρίσεις, όχι να μην γίνουν. Επειδή ήταν έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλαν σχετικές εγκρίσεις. Αυτή δεν κοροϊδεύαν, τους κοροϊδεύσαμε χρόνια και μετά άρχισαν και ξύπναγαν μαζί, τα είχαν καμπιά. Αυτά είναι, λειτουργούσε μια χαρά το σύστημα. Μια χαρά. Για μένα τουλάχιστον, δεν τις το έβλεπα. Σας είπα μόνο ότι κάποια στιγμή ξεκίνησαν να γίνονται κάποια πράγματα και δεν υπήρχαν και σχετικές αντιδράσεις. Θα θυμίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω όταν κάποιος θέλει το τελειώνει. Πώς τελείωσε η Κέρκυρα και η Πάτρα. Επειδή ήταν φιλοκυβερνητική. Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω ή... Συνεχίστε. Πονάει η αγάπη μου, πονάει. Τι να κάνω, δηλαδή. Πονάει η αγάπη μου, πονάει. Και εμένα μου τα λες, κάποια δεν πονάει, αλλά τι θα κάνουμε. Είπα. Μετά, θα το πει ο λόγος σε όποιον και έλεξε. Στην Ελλάδα, τελεία, το είπα αγγλικά, μην αγώνεστε. Ο κόσμος θα κρίνει. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Ή θα αρχίζω να πετάγουμε κι εγώ που έχω μεγάλη φωνή. Δεν θα ξαναγίνει. Ή θα πάμε ένας-ένας να τελειώνουμε. Σε ευχαριστώ. Και θα πάμε για την βουλευτή μη φοβάσει. Θα πω. Έχω πολλά να πω γι' αυτό. Και εσείς τα ξέρετε τα κατορθώματα. Υπήρχε ένσταση από περιφερειακό σύμβουλο. Τι να κάνω τώρα. Κομπλάρισα το Πελετήδη μου φαίνεται περιφερειακό. Λοιπόν, έλα. Το 2004 που ξεκίνησε η δουλειά για τη συζήτηση τότε που συζητήσαμε για το. Έγινε η πρώτη λαϊκή συνέλευση εδώ, και θυμάται στο Πάνθεο. Τότε που μιλήσαμε πρώτη φορά σε λαϊκή συνέλευση για την χερσαία ζώνη, στη συνέχεια έγιναν 5 και 6 συναντήσεις στα 11 λιμάνια εθνικής σημασίας. Μία εξ αυτών είχε γίνει στη Ραφίνα. Και τότε τα μόνο που προχώρησαν έστω και αποσπασματικά ήταν δύο λιμάνια, το Χανίο με το Βιρβιδάκι και τη Οικουμενίτσα. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω όλοι. Απλά θέλω να πω ότι θεωρώ ότι κυρίαρχος του παιχνιδιού, κυρίαρχος αυτών των καταστάσεων, είστε εσείς, το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δημαρχός. Εκμεταλλευτείτε το για να έχετε αποτελέσματα. Δεν είναι κακό. Όχι να υψώσουμε τη φωνή μας. Εγώ θα φτάσω στο σημείο να ακολουθήσω το δόρυ αν χρειαστεί. Όχι βέβαια το κάναμε και ένα ψήφισμα, γιατί μόνο ψηφίσματα δεν βγαίνει τίποτα. Διώχτε έναν υπουργό μια φορά που θα έρθει. Κάθε μια τέτοια διαμαρτυρία. Να έρθουν και όλα τα κανάλια να το δουν. Εδώ τα λέμε μεταξύ μας. Μαζευτήκαμε και κλαίμε σαν οικογένεια. Ας μεγιστοποιήσουμε το θέμα. Εγώ είμαι δίπλα δήμαρχος σε ό,τι χρειαστεί. Δεν το συζητάω. Πρώτα και πάνω. Σαν άνθρωπο, σαν κύριο Μενιτσότη και μετά σαν όλα τα άλλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Δήμαρχο, μια σύντομη παρέμβαση. Κάνω μια σύντομη παρέμβαση για να μιλήσω κάποια πράγματα. Όχι, όχι, γιατί έχει να κάνει με τι τοποθέσει των βουλευτών. Λοιπόν, επειδή. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχο, ερωτήσει είπαμε να μην κάνουμε. Συντοποθέτηση έτσι αποφασίσαμε τώρα τι να κάνουμε, κύριε Δήμαρχο. Επειδή σε έβαλε ένα ζήτημα ο κύριος Κάτσης, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα ανακοίνει αυτή την υπόθεση και κάνει αυτή την ταυτότητα της εταιρείας που κάνει τώρα. Γιατί κύριε Κάτση, εμείς δεν μπαίνουμε στην προσωπία του νομοσχεδίου. Μπορεί να έχουμε τις πολιτικές μας διαφοροποιήσεις, μπορεί να έχουμε. Δεν μας ενδιαφέρει η προσωπία ως Δημοτικό Συμβούλιο. Κοινό μας ενδιαφέρει. Ποιο δεν ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει. Λέω. Εσύ είσαι τα χρόνια μας τώρα, τι είπα. Λέω, δεν μπαίνουμε. Δεν είναι ο σκοπός, δεν έγινε για να κρίνουμε. Μπορεί να έχει 40 μέρες, 4 μήνες η περίοδος διαβούλευσης. Αλλά το θέμα μας δεν είναι το νομοσχέδιο. Εμείς περιμέναμε να διαμορφωθεί το νομοσχέδιο και αυτό το βάλαμε και βάσει αυτού του νομοσχεδίου θέλουμε να κράσουμε την αγωνία. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο. Έτσι και ένα λόγο είναι αυτό,
Αφού πλέον το νομοσχέδιο ψηφίστηκε και διαμορφώθηκε και ξέρουμε πλέον επειδή έχουμε να κάνουμε, γι' αυτό το φέραμε για ζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεύτερον έγινε το καλοκαίρι. Ξέρετε πολύ καλά έτσι, ότι όλος ο κόσμος μας κατηγορεί, μας κλεβάζει τι γίνεται με την χερσαία ζώνη. Δεν ακούμε τίποτα άλλο. Και πέρα από εκεί, και έτσι έχω και μαζί μου, έχω στείλει δύο επιστολές στον νέο υπουργό, τον κύριο Κουβέλη. Μία στις 29/8/2018, αν θέλετε να διαβάσω. Αξιότιμε με κύριε Υπουργέ, επαφορμή της ανάληψης των νέων συγκατοικών, θα ήθελα να διαβάσω την ψευδία που του ζητάω και τη δεύτερη επιστολή 4/1/2009. Δήμαρχε, κλείσε και μέσω σα θέση. Όχι, κοιτάξτε κύριε Δωρή, αφήνονται να εσύ θα κλείσει το θέμα. Θέλω να απαντήσει ο Κάτσι. Όχι, όχι. Ο Δήμαρχο ξέρει ότι μπορεί να παρέμβει, κύριε Δωρή. Δεν το ανακοινώ. Συνέχεια το παρακολουθώ, συνέχεια στον επιστολέ του Υπουργού, στον αγώδιο Υπουργό και ζητάω να επιληφθεί προσωπικά για ένα θέμα το οποίο μα ταλαντίζει χρόνια τώρα. Αλλά αυτό δεν είναι σημερινή η αγωνία μου, η διεκδίκηση. Έχει να κάνει διαχρονικά. Και σας παραθέτω δύο επιστολές, τις οποίες σας έχω στείλει σε ανύποπτο χρόνο πρωτού τον αποστείλετε εμείς στην Βουλή. Και είναι γεγονός αυτό που είπε και ο Θωμάς Βιτούρης, ότι μέχρι τότε στην κτηματική υπηρεσία, μέχρι κάποια χρονικά διαστήματα, δεν ασχολούμαι καθόλου με τη χερσαία ζώνη. Ήρθε ο Δήμος, καθάριζε ο Δήμος. Ξέρετε ότι εγώ με στείλα στο λεφτή δημόσια διοίκηση, διότι εισπράττα ένα χρόνο από το κομμάτι που έχει να κάνει απέναντι τα μαγαζιά. Που καθαρίζουμε εμείς σήμερα, ο Δήμος καθαρίζει. Δεν εισπράττουμε εμείς τα χρήματα όμως. Τα εισπράττει το Υπουργείο Οικονομικών και Κτηματικής Υπηρεσίας. Και εμείς καθαρίζουμε, εμείς αλλάζουμε λάμπες, εμείς πληρώνουμε τον φωτισμό. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν. Και στο κάτω-κάτω, ο πολιτικός ηγέτης, έτσι, δεν πρέπει να ασύρεται πίσω από τις υπηρεσίες. Πρέπει να κατευθύνει τις υπηρεσίες. Και όταν κάποιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, μπορεί να τον επιπλήξει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας πολιτικός ηγέτης να λέει μια υπηρεσία, α, υπάρχει αυτή η γραφή, κάτι άλλο δεν γίνεται τίποτα. Το βάζει σε πρωτήρα και λέει, εγώ σε ένα χρονικό διάστημα θέλω να δει το θέμα. Δεν έτσι πρέπει να θέλω τα προβλήματα. Αλίμονα αν η δημόσια διοίκηση μας έρνει εμάς, εμένα σαν δήμαρχο, υπαλλήλου του Δήμου, τον υπουργό υπάλληλου του Υπουργείου, αλίμονα. Όταν υπάρχει μια ξεχωριστή πολιτική βούληση και μια θέληση, πιστεύω, πρέπει αυτή τη βούληση στα πλαίσια της κρεμότητας να την υπηρετήσουν όλοι. Αυτή είναι η απόψη μου. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη. Κύριε Παπά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι καταλάβατε από αυτό που ακούσατε σήμερα. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι όμως είναι ότι θα πρέπει στις επόμενες εκλογές για να σωθείτε να ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, είναι εδώ, δεν φεύγει ποτέ. Λοιπόν, έγινε μια συζήτηση πραγματικά και χάρηκα την τοποθέτηση και του Δημάρχου, γιατί έβαλε αυτό το ιστορικό, έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν το τι έχει συμβεί με τη χερσαία ζώνη και του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένα, ο οποίος γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες έτσι ώστε να αποδοθεί αυτή η χερσαία ζώνη στο Δήμο Οικουμένητσας. Είναι ένα όνειρο το οποίο το έχουμε όλοι οι Οικουμένητσιώτες με τη μόνη διαφορά ότι ακόμη παραμένει όνειρο. Δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και πότε θα γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είχα εκφράσει τις διαφωνίες μου για τον τρόπο χειρισμού αυτού του θέματος. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαι από αυτούς οι οποίοι δεν ψηφίσαμε ούτε το σύμφωνο. Πώς το λέμε, όχι συμβίωση, το σύμφωνο συνεργασίας με τον Οργανισμό Λιμένα, παρότι ήμουν ένθερμος οπαδός ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία πάντα, γιατί πάντοτε διαχρονικά υπήρχε μια αντιπαλότητα με τον Οργανισμό Λιμένα. Και ήμουν από τους υπέρμαχους, θύμιζε τον πόλεμο του Ορούζου. Ήμουν υπέρμαχος όμως αυτής της σύγκλησης, γιατί θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα αυτού του τόπου. Όλα όμως έχουν ημερομηνία λήξης και άλλαξαν γνώμη. Γιατί είδα ότι όση χείρα βοήθειας ή συνεργασίας τίνεις σε μια ανώνυμη εταιρεία, πάντοτε θα υπάρχουν εμπόδια και επομένως θα πρέπει να βρούμε εμείς τις ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να αναλάβουμε από μόνοι μας τις τύχες αυτού εδώ του τόπου. Το κρίσιμο ερώτημα, το οποίο το έβαλε τώρα ο Δήμαρχος στο τέλος, είναι αυτό. Πέστε μας τι θα γίνει, όχι αν θα την αποδώσετε, η πρόθεση απόδοση υπάρχει της χερσαίας ζώνης, αλλά τι θα γίνει τώρα
Από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που ψηφίζεται αυτό το πολυνομοσχέδιο, έτσι, για τον οργανισμό λιμένα, με τη χερσαία ζώνη. Αυτές τις διαβεβαιώσεις ζητάμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θέλετε να πούμε στην ουσία συζήτησης του νομοσχεδίου, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μπορούμε να το κάνουμε θέμα γι' αυτό και να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να δούμε αν πράγματι είναι ωφέλιμο για έναν Δήμο στα όρια του οποίου βρίσκεται ένας λιμένας ή αν είναι ζημιογόνο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά επιτρέψτε μου σαν Δημοτικό Σύμβουλος να σταθώ σε αυτό που καίει τον Δήμο Οικουμένησας και αυτό είναι τι θα γίνει με τη χερσαία ζώνη. Θα υπάρχει η δυνατότητα να παραχωρηθεί είτε ολάκερη, είτε η μισή, είτε κάποιο τμήμα της σε κάποιον ιδιώτη για να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Διότι αν συμβεί αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί σήμερα. Όλα τα άλλα, όλες οι διαδικασίες, οι περιραίωσες, είναι διαδικασίες οι οποίες αφορούν άλλο πράγμα. Αυτό είναι όμως το ζητούμενο τη σήμερα εποχή. Τι θα γίνει με τη χερσαία ζώνη η οποία υπάρχει εδώ στην Οικουμενίτσα. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις, ακούσαμε τον βουλευτή τον κύριο Κάτση, ότι εξαίρονται αυτά τα τμήματα. Αλλά επιτρέψτε να σας πω, αυτό είναι μια διαβεβαίωση που μπορεί να αλλάξει αύριο το πρωί. Τι δηλαδή, αυτό είναι δηλαδή μια προφορική απάντηση, η οποία δεν αποτυπώνεται όμως πουθενά. Ο νόμος δεν είναι σαφής. Δεν είναι σαφής ο νόμος. Δεν είναι σαφής ο νόμος. Δηλαδή, όσον αφορά, αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πείτε ότι θα παραχωρηθούν οι υπηρεσίες του λιμένα, δεν ξέρω, η κουρασιέρα ή τα εμπόρευμα του κυκώτη, αυτά κλπ. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αν έρθει μια πρόταση, δηλαδή, στο Ταϊμπέλ και πει ότι εγώ θέλω όλη τη χερσαία ζώνη, το δρέπανο, το μακρυγιάλι κλπ. Να το εκμεταλλευτώ τουριστικά, θα είναι η απάντηση όχι. Εκεί αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Αν έρθει δηλαδή ένας επενδυτής, ο οποίος θα σας πει, κοιτάξτε κύριε, εγώ σας δίνω τόσα χρήματα και θέλω να εκμεταλλεύω αυτό το κομμάτι, θα του πείτε όχι. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα για μένα. Και ειλικρινά, περιμένω να δω μια θέση η οποία να είναι ξεκάθαρη, η οποία να λέει κύριε δεν παραχωρείται τίποτα από την χερσαία ζώνη η οποία θα είναι υποπαραχώρηση στο Δήμο Οικουμενίτσας. Τέλος. Ένα δεύτερο που θέλω να πω, γιατί είμαι και λίγο πονηρός. και γιατί αγαπητοί κύριοι βουλευτές, δεν κάνουμε το άλλο. Έχει το δικαίωμα ο οργανισμός λιμένα να δώσει τη διαχείριση, ανήκει στον οργανισμό λιμένα, αλλά έχει το δικαίωμα να δώσει τη διαχείριση της υποπαραχώρησης χερσαίας ζώνης στο Δήμο Οικουμενίτσας. Μέχρι δηλαδή να καταλήξουμε ότι όντως πράγματι πηγαίνει στο Δήμο Οικουμενίτσας. Την παραχωρούμε. Έτσι ώστε και εμείς να μην αμφιβάλλουμε για τις προθέσεις της κυβέρνησης, να μην αμφιβάλλουμε για τις προθέσεις του οργανισμού λιμένα, να μην αμφιβάλλουμε πλέον για τίποτε και πραγματικά να αναμένουμε πότε θα τελειώσει η διαδικασία παραχώρησης πράγματι της χερσαίας ζώνης στο Δήμο Οικουμένησης. Αυτό είναι ένα κάτι το οποίο εξασφαλίζει το Δήμο Οικουμένησης, θεωρώ. Εάν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι προθέσεις, και εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου για τις προθέσεις, αλλά επειδή με λένε Θωμά, και αν δεν βάλω το δάχτυλο επί τον τύπο του Δήλου, δεν πιστεύω κανένα. Θέλω αυτές τις δεσμεύσεις, ως Δημοτικό Σύμβουλο. Τέτοιου τύπου δεσμεύσεις. Εμπράγματες. Όχι να στηρίζονται στο λόγο του καθενός. Γιατί επιτρέψτε να σας πω ότι είναι αντιχέστατο, ξέρετε, να παίρνετε θέσεις σε κάποιο χρονικό διάστημα και μετά από ένα α, β, γ, χρονικό διάστημα να τσανερείτε για να υπερασπίζεστε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέγατε την πρώτη στιγμή. Και είναι μια δύσκολη θέση αυτή ενός πολιτικού, έτσι, είναι μια δύσκολη θέση για ένα πολιτικό αυτή, αλλά εγώ σας μιλάω ειλικρινά, θέλω σήμερα από εδώ να φύγω.
με τις διαβεβαιώσεις εκείνες, οι οποίες θα λένε ότι δεν παραχωρείται προς εκμετάλλευση από τον οργανισμό Λιμένα, από μία ανώνυμη εταιρεία, τίποτε από τη χερσαία ζώνη, και ότι προχωρήσουμε τη διαδικασία της παραχώρησης από τον οργανισμό Λιμένα σαν απόδειξη, έτσι, της χερσαίας ζώνης προς εκμετάλλευση του Δήμου Ιουμενίτσας. Ας ανοίγει στον οργανισμό Λιμένα. Πώς θα το πω, ας βάζει την νοικιάση. Λοιπόν, ποιος το δω. Όλο προβλήματα, κύριε Δήμαρχε, όλο προβλήματα. Προφανώς, δεν κατάλαβες τι είπα. Είναι υποπαραχώρηση, αλλά μέχρι τότε ας την παραχωρήσει ο οργανισμός Λιμένα στο Δήμο Ιουμενίτσας. Μέχρι να τηλεσυνδικήσει το όλο θέμα. Αυτό είπα. Ας μας την νοικιάσει. Το νοικιασμα δεν σημαίνει τίποτε. Μπορεί να την νοικιάσει ένας ευρώ. Λέει τίποτε. Ωραία. Λοιπόν. Και να κλείσω, να μην τα αφήσω και έτσι, να κλείσω και πολιτικά λίγο. Λοιπόν, καλό το νομοσχέδιο, καλό το νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι ταυτίζονται και η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στο νομοσχέδιο αυτό. Μερική ιδιωτικοποίηση. Και λίγο κράτος και λίγο ιδιώτες. Δεν σώζει την Ελλάδα έτσι. Λοιπόν, θα σας πω όμως και το άλλο. Ποιος είναι αυτός ο ιδιώτης που θα επενδύσει σε ένα Λιμένα όταν το επιβάλλεις και ένα τέλος το οποίο ακουμπάει το 5% εξαρτάται από τις προθέσεις, αφού έχει υπογράψει σύμβαση και πληρώνει, θα έρθεις να του επιβάλλεις και ένα τέλος εσύ, ένα 5%, ένα 4%, ένα 3%, το οποίο βεβαίως να σας πω και το εξής, γιατί δεν ξέρω το... Είναι λίγο, πώς να σας το πω, θυμίζει λίγο... μου δίνει μια εικόνα μυστικισμού. Το τέλος αυτό θα πρέπει να ξέρετε ότι αν ο οργανισμός Λιμένα, ο οποίος το κομμάτι αυτό που θα μείνει στο κράτος δεν πηγαίνει καλά, θα μπορεί με μια απόφαση κάποιος να το κάνει 6%, 7%, 8%. Δηλαδή, για να σου το πω απλά, έχετε δύο μαγαζιά και μου νοικιάζετε το ένα. Εσείς στο οργανισμός Λιμένα, εγώ ιδιώτης. Σας πληρώνω τα ενοίκια, 100 ευρώ το μήνα, αλλά στο δικό σας το μαγαζί δεν πηγαίνει καλά και εγώ είστε και μου λέτε παπά, θα μου δίνεις και το 7% από τα καθάριστα έσοδά σου. Για πέστε μου εσείς ποιος θα έρθει να επενδύσει με αυτή τη λογική. Είναι θέμα και δικό μας, συζητάμε εδώ πέρα, να κάνουμε μια συζήτηση. Πώς. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας. Κύριε Κάτσι, πρέπει εσείς που είσαστε αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, εάν πράγματι θέλετε να δείξετε ότι τα πράγματα οδεύουν καλώς και ότι δεν γίνεται μια επιχειρησία ζωή, έτσι, τότε κάντε αυτό που σας είπα, ο οργανισμός Λιμένα θα παραχωρήσει τη χερσαία ζώνη προς εκμετάλλευση στο Δήμο Ιουμενίτσας, γιατί το έχει το δικαίωμα αυτό, έτσι. Όχι το δικαίωμα αυτό. Και πώς λοιπόν το σποδρέπαν δηλαδή τον Υπουργό σε φέτος ο Δήμος και πέρσι. Παραχώρησε κάποια πράγματα. Μην κάνουμε διαλόγο, μετά. Η εκμετάλλευση του δρεπάνου, από ποιο γίνεται αυτή τη στιγμή. Να μην κάνουμε διάλογο. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Κύριε Παπά, κρίστε. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί τώρα να γίνει αυτό. Το κεντρικό και το κάνουμε δεν θα εκμεταλλεύεται. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κύριε Παπά, δεν γίνεται αυτό τώρα. Μην κύριε Κάτσι, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Παπά, σας παρακαλώ τώρα. Κλείστε λίγο, μην κάνετε διάλογο τώρα. Δεν γίνεται να κάνετε διάλογο για να καταλήξετε σε μία πρόταση. Ναι, αλλά ζητάτε διάλογο με τον κύριο Κάτσι. Μα του ζητάτε να σας διακόψει. Εν πάση περιπτώσει, κλείστε. Ναι, να μην με διακόπτει κανένα, δεν κατάλαβα. Ρητορική. Όχι, δεν υπάρχει ρητορική. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, το δρέπανο ανήκει στον οργανισμό Λιμένα, αν καταλάβατε, αλλά το κάμπινγκ και το κεντρικό το εκμεταλλεύεται το Δήμος Ιουμενίτσας. Πια στα βγουν και πού έφυγαν. Αντιληφθήκατε, έτσι. Τι συμβαίνει. Όπως ακριβώς λοιπόν εκμεταλλεύεται το κεντρικό και το κάμπινγκ ο Δήμος, ας εκμεταλλευτεί και το δρέπανο. Είναι πολύ απλά, δεν κατάλαβα. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Σας είπα, διαβεβαίωσες, έχουμε λάβει πολλές. Στην ουσία πάμε. Μπράβο.
Ευχαριστώ και πάλι να σας πω ότι ψηφίστε ΠΑΣΟΚ για να σωθείτε. Τέλος. Η κυρία Βούρνα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ καταρχήν δεν δέχομαι ότι σήμερα πρώτη φορά εγείρεται το συγκεκριμένο θέμα. Πολλές φορές η επικεφαλής των παρατάξεων αλλά και ο Δήμαρχος έχει συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο για τη Χερσαία Ζώνη. Είναι σίγουρο ότι είναι λάθος ο χρόνος. Εδώ τίθενται κάποια κρίσιμα ερωτήματα. Έχουν προσδιοριστεί σε ποιες δραστηριότητες θα γίνουν οι παραχωρήσεις? Τι γίνεται με τη συντήρηση των παραχωρούμενων δραστηριοτήτων? Ποια είναι η εναπομείνασα έκταση προς παραχώρηση στο Δήμο Οικουμενίτσας? Καθορίζεται με κάποιο τρόπο η χρονική διάρκεια των παραχωρήσεων αυτών? Στις παραχωρούμενες δραστηριότητες είναι και ο κλάδος των μεταφορών. Ορισμένες υποδομές των μεταφορικών ομίλων θα πρέπει να βρίσκονται σε χέρια τρίτων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα έχει κάποιος το προνόμιο της λήψης αποφάσεων. Ενώ λοιπόν όλες οι διαδικασίες που αφορούν το λιμένα Οικουμενίτσας, και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Πιτούλη, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, θεωρώ ότι μπορούν να υπερκεραστούν οι οποιασδήποτε γραφειοκρατικές ακυλώσεις. Ενώ λοιπόν οι διαδικασίες που αφορούν το λιμένα προχωρούν με ταχύς ρυθμούς, το ζήτημα της χερσαίας ζώνης είναι έολο. Θεωρώ ότι σκόπιμα το τοπίο αυτό είναι θολό. Και εδώ να θυμίσω ότι πριν από 4 μήνες ο Υπουργός Ναυτιλίας βρέθηκε στην Οικουμενίτσα αλλά και στη Σαγιάδα, όπου εκτός από διάφορα άλλα ζητήματα που συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το ζήτημα της χρυσαίας ζώνης. Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε τόσο κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΟΛΗ, όσο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικουμενίτσας, τον κύριο Μαρτίνη, όπου έθεσε ο κύριος Μαρτίνης μάλιστα και θέμα ανταπόδοσης από το λιμάνι προς την πόλη που το φιλοξενεί και το επιβαρύνει. Όπως και ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Κουρουπλής, έτσι και ο κύριος Κουβέλης ανέφερε ότι εξετάζεται η θετική δρομολόγηση και διευθέτηση του αιτήματος της τοπικής κοινωνίας, αλλά καθυστερεί λόγω του ότι επαναπροσδιορίζεται ο Ιγελός και η παραλία. Εγώ βλέπω ότι οι διεκδικήσεις από πλευράς Δήμου απέβησαν άγονες και επειδή για να ανακληθεί μια εσφαλμένη απόφαση, παρόλο που έφερε νομικό ελάττωμα, μας πήρε πάνω από μια δεκαετία, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τις επιφυλάξεις μου για τον χρόνο, αλλά και για τον τρόπο που όλα αυτά θα ολοκληρωθούν και θα έρθει στη δικαιοδοσία του Δήμου η χερσαία ζώνη του λιμένα Οικουμενίτσας. Ευχαριστούμε κύριε Βουλά. Κύριος Δήμος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα εκτιμήσετε ότι έχω μεγάλη υπομονή, γιατί άκουσα πολλά πράγματα. Θα απαντήσω σε αυτά που άκουσα. Πρώτον κύριε Δήμαρχε, έχω τη γνώμη ότι ξεκινήσατε με άσχημο τρόπο. Προσπαθήσατε να πετάξετε την μπάλα στην κερκίδα, αλλά μάλλον δεν σας βγήκε κιόλας. Δηλαδή, ο νόμος έχει και θετικά και αρνητικά και το ισοζύγιο θα το κάνουμε μετά. Απαράδεκτος είναι ο νόμος, κύριε Δήμαρχε. Και αν συζητάμε για χερσαία ζώνη, συζητάμε επειδή υπάρχει λιμάνι, επειδή υπάρχει ο ΛΥΚ και πριν υπήρχε λιμενικό ταμείο. Δεν θα συζητάγαμε για χερσαία ζώνη. Συζητάγαμε Θωμά πριν για χερσαία ζώνη. Γι' αυτό συζητάμε. Γιατί έχουν δεσμευτεί εκτάσεις. Γιατί έχουν δεσμευτεί εκτάσεις από τότε? Διότι θα γινόταν το λιμάνι παλιά στο Ξενία, μετά το λιμάνι θα γινόταν από εδώ. Δεν είχαν αποφασίσει ακόμα πώς θα αξιοποιήσουν όλο και έτσι δεσμεύσανε όλο το παραλιακό μέτωπο από το Καραβοστάσι μέχρι και τη Σαγιάδα για να δούνε. Είχαν δεσμεύσει από εκεί, θα πω όλα τα υπόλοιπα. Κάναμε κουβέντα εδώ για αυτά. Λοιπόν, για να δούνε πού θα χώσουν, τι θα χώσουν και πώς θα το χώσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα, ξεκινάς από τον νόμο. Είναι καλός ή κακός? Είπε ο κύριος βουλευτής, είπε και ο Αντρέας, ότι δεν πωλείται το λιμάνι. Το διάβασα και στο δημοσίευμα. Εδώ δεν είναι ότι πωλείται το λιμάνι. Είναι αλήθεια. Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Είναι αλήθεια ότι δεν πουλιέται όλο το λιμάνι. Ακούστε όμως τι είπε ο κύριος Κουβέλης στην Βουλή, να μην το στο διαβάσω, στο πω περιφραστικά. Και η κυρία, πώς την είπαμε, που το ήταν η συγκήτια Ζάγκα, Ράγκα,
ότι δεν μπορούσαμε να τα πλήσουμε όλα μαζί, δεν υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον. Και το 80% των λιμανιών, που, να το διαβάσω όπως είναι ακριβώς, Μάρια, για το αμφισβητής. Για το αμφισβητής. Θα το αμφισβητής. Λοιπόν, το οικονομικό μέγεθος των οργανισμών θα ήταν αποτρεπτικό για την έλκυση σοβαρών επενδυτών. Η ποικιλία των λιμενικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, αλλά και τα χαμηλά επίπεδα διακίνησης, επίσης δεν θα ήταν καθόλου επενδυτικά. Για αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους, επιλέξαμε να αξιοποιήσουμε τις λιμένες, όχι με τη μέθοδο πώληση κλπ. Αντιπροώθηση, αυτό. Αυτό είναι από την εισήγηση. Ευτυχώς υπάρχουν τώρα και τα smartphones και μπορούμε να τα έχουμε κατευθείαν. Από τα πρακτικά είναι. Από τα πρακτικά είναι της Βουλής. Μπορώ να σας διαβάσω όλα αυτά τα πράγματα. Και ο ίδιος ο Κουβέλης αυτό το πράγμα είπε. Με την παρέμβασή του σαν υπουργός. Δεν κάνατε κανένα αντικαπιταλιστικό, αντιεφοπλιστικό. Απλά σου λέει το κεφάλαιο. Εγώ θέλω το φιλέτο αυτό, συγγνώμη. Εγώ θέλω την κρουαζιέρα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις με την Κέρκυρα. Εγώ με την Κέρκυρα δεν βγάζω τίποτα. Εγώ θέλω το LNG. LNG. Αλήθεια, τι ως απέτηση είναι να γίνει αποθήκη LNG εδώ. Δεν είναι των Αμερικανών. Γιατί θα μου πείτε ότι κάνετε για την περιοριστική πολιτική. Σε όλη την Ευρώπη αυτό είναι, Αντρέα, και το ξέρεις. Και αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι και το θέμα που αυτή τη στιγμή υπάρχει μεταξύ της υπεριαλιστικής Ρωσίας και της υπεριαλιστικής Αμερικής. Αυτό ο πόλεμος και άμα θέλετε εκεί ο γεωπολιτικός μετεσές ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε τη συμφωνία των Πρεσπών για να πάρει το μέρος, παίρνοντας τα μέρη, το μέρος των Αμερικανών. Αυτή είναι η αλήθεια εκείνη. Αυτή είναι η αλήθεια και έτσι πρέπει να τη λέμε. Πάμε Δήμαρχε τώρα να ξεκινήσω από σένα. Όλοι ενωμένοι. Όλοι ενωμένοι σε τι, Δήμαρχε? Εδώ φέρατε σαν Δημοτική Αρχή και ψηφίσατε ποια κομμάτια της χερσαίας ζώνης παραχωρείτε στην Ολίγα ΑΕ. Είναι ψέματα. Και δεν τα θυμάσαι καλά, θα πω. Εγώ δεν το ψήφισα, Βάσκα. Λέω, δεν θυμάσαι, εγώ δεν είπα ότι ψήφισες. Άρα έβγαλε καλούς μαθητές. Χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μέτωπο σηκώσαμε απέναντι σε αυτό, Δήμαρχε. Και δεν ήταν μόνο η λαϊκή συσπήρωση. Έχω τη γνώμη και άλλος κόσμος έχει αυτή τη γνώμη. Τι δουλειά έχει η Αγίων Αποστόλων να είναι στο λιμάνι της Οικουμενής των Ολίγων, στην Ολίγα ΑΕ. Ο δρόμος μπροστά από την αστυνομία. Για πέστε μου, μήπως θα παραχωρηθεί και αυτό να πληρώνουμε διόδια τώρα? Γιατί γελάτε? Και δεν είναι αλήθεια, κύριε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι για χερσαία ζώνη δεν λέει τίποτα. Πάλι η κυρία Ζάγκα, όπως την είπαμε, λέει ότι... Γκαρά, εντάξει. Πέστηκε έτσι. Η εισηγήτρια λέει ότι είχαμε πρόβλημα και με τους λιμένες και με τις χερσαίες ζώνες. Και δεν κατάλαβα, αφορά μόνο την Οικουμενίτσα αυτό, δεν αφορά και τα Σίβωτα και την Πλαταριά. Μαρίνησε. Εδώ, γιατί δεσμεύτηκαν αυτοί οι χώροι, τους οποίους εμείς καταψηφίσαμε και εσείς, κύριε Δήμαρχε, έχετε, η Δημοτική Αρχή όλοι το ψηφίσατε, που δώσατε όλο το παραλιακό μέτωπο στην ουσία. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Άρα όταν διεκδικούμε, τι διεκδικούμε σήμερα, να ξέρουμε γιατί διεκδικούμε. Όταν λέμε για το παραλιακό μέτωπο, διεκδικούμε από μπροστά το Πάνθεον μέχρι το Ταλί. Αυτό συμφωνήσαμε. Και φυσικά, για το δρέπανο. Για το δρέπανο αυτό που δεν θυμάσαι, Θωμά, είναι, το είχε πει ο Πιτούλης εδώ, τότε το συζητάγαμε, ότι το δρέπανο, το κάμπινγκ και το κεντρικό υπάρχει συμβολική πράξη του Δήμου. Γι' αυτό και είναι του Δήμου και δεν πάει. Αλλά και από τη μια μεριά. Και από την άλλη μεριά του δρεπάνου είναι ένα κομμάτι πάλι που είναι του Δήμου, το οποίο άκουσαν στη συζήτηση που κάναμε για τα κομμάτια του ΤΑΙΠΕΔ, το διεκδικεί του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτά που είπες fake news εσύ, κύριε Κάτσε. Μέσα από τα κομμάτια που διεκδικεί το ΤΑΙΠΕΔ, μέσα από τη δημόσια περιουσία που είναι μέσα στο Δήμο, μέσα εδώ. Όπως το κέντρο υγείας, αστυνομία, πυροσβεστική, είναι και κομμάτια από την άλλη μεριά του δρεπάνου. Για να δούμε από τα θετικά, Δήμαρχε, που θα πάρει ένα αποδοτικό τέλος. Έτσι το πες, Μάρια, το διάβασα. Το διάβασα, πάτησε μισό τέλος. Είναι fake news. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά,
Βγήκε η λίστα και τη συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, όχι έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, κύριε Δήμα, έχετε ικανό χρόνο, όχι απεριόριστο. Μην προκαλείτε με την τοποθέτησή σα. Ζητώ συγγνώμη. Μία τον έναν, μία τον άλλον θα βρείτε. Λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν αυτό το ανταποδοτικό τέλος που είναι. Πρώτα απ' όλα, ότι αυτός ο τρόπος επιλέχθηκε με βάση και την εισήγηση του κύριου Κουβέλη, με βάση και την εισήγηση της συγκίτριας του ΣΥΡΙΖΑ, να μπερδέψω πάλι το όνομα, επιλέχθηκε γιατί είναι ο πιο συμφέρον για τα μονοπόλια. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Με βάση τα λεγόμενά της. Δεν μιλάω γιατί είπε ο σύντροφος ο Κατσότης εκεί, η συντρόφισσα Διαμάντου. Μιλάω ότι είπαν οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι αυτή είναι η πάγια πολιτική των λιμένων σε όλο τον καπιταλισμό. Το 80%. Εξαίρεση ήταν η Ανβέρσα, αν δεν θυμάμαι καλά, που έφερε σαν παράδειγμα ο Κουβέλης. Ποια ήταν η αντίρρηση της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε τώρα ο κύριος ο Βασίλης ο Γεωργιακάς. Ο Βασίλης, σε εσένα στη θυμάμαι. Δεν την κάνετε καλά, ρε παιδιά, την ιδιωτικοποίηση. Ψηφίστε εμάς, δεν την κάνουμε καλύτερα. Αυτή είναι η αντίρρηση. Δεν διαφωνήσανε με το σχέδιο. Διαφωνήσαν ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός, δεν υπήρχαν μελέτες. Εμείς θα τις κάνουμε καλύτερες. Ποια ήταν του Πασόκ που σήμερα είναι η Δημοκρατική Παράταξη ή ήταν, ξέρω εγώ, Κινάλ τώρα και αυτά. Εσύ είσαι Πασόκ. Άρα λοιπόν θα σου πω ότι ο Λομβέρδος εκεί μέσα είπε... Ο Λομβέρδος δεν είναι ποτάμι. Ο Λομβέρδος ήταν και είναι Πασόκ. Υπουργός του Πασόκ ήταν. Είπε ότι ρε παιδιά, μπράβο, καλά κάνετε και ήρθατε, σας χειροκροτούμε που επιτέλους ασπαστήκατε τη δικιά μας την άποψη για ιδιωτικοποίηση, αλλά κοιτάτε, δεν την κάνετε καλά. Η δε Χρυσή Αυγή, ξέρετε γιατί το ψήφισε, τι είπε ο, πώς το είπαν, ο Λαζάνης, πώς το λένε, μπερδεύω τα ονόματα. Άμα φέρετε εδώ να καταψηφίσουμε τη συμφωνία για τις πρέσβες, μετά θα ψηφίσουμε ό,τι θέλετε. Καταλαβαίνετε, υπήρχε επιχείρημα. Δηλαδή, δεν είναι όλα τα όχι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και υπέρ των συμφερόντων του λαού. Έτσι, να είμαστε καθαροί. Ένα αυτό. Πάμε τώρα για τη Χερσαία Ζώνη. Πολύ κουβέντα έχει γίνει. Θα επαναλάβω κάτι το οποίο το έχω πει πάρα πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα και απορώ δηλαδή γιατί εξακολουθούμε να το συζητάμε. Μία ώρα έλεγε για τους νόμους και τους παρανόμους ο Δήμαρχος. Άρα ξεκίνησε και ο Ανδρέας. Νόμοι, παρανόμοι και πώς γίνεται. Σύντροφοι και συντρόφισσες εδώ. Όταν ψηφιζόταν τα μνημόνια και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, λέω, μέσα με συνοπτικές διαδικασίες έχουν χωρίσει όλη την οικονομία της Ελλάδας και να μην πω ότι με ένα κάρο τροπολογίες, ακόμα και σε αυτό το νόμο υπήρχαν ένα κάρο τροπολογίες, μας δέσανε χειροπόδαρα. Δεν μπορούνε τη χερσαία ζώνη της Οικουμενίτσας να κανονίζουν τόσα χρόνια. Και μην μου πείτε πού είναι η υπάλληλος συστηματικής. Τι δουλειά έχει η υπάλληλος συστηματικής, υπάλληλος είναι. Ελέγχεται από το αφεντικό, από τον διευθύνων, που είναι η κυβέρνηση σε τελευταία μέρες. Προχθές ήταν Νέα Δημοκρατία, Πασό, μεσολάβησε Παπαδήμος, πολλοί πήγαν. Σήμερα είναι ΣΥΡΙΖΑ και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να προσέρχεστε εδώ ως παρθένε. Πώς θα το κάνουμε. Μπορεί μέχρι το 2000, το 2005 μέχρι το 2015 να ήταν διαδοχικές άλλες κυβερνήσεις. Αλλά το 2015 μέχρι το 2019, ποια αριστερά με το καμένο. Όχι, αριστερά δεν ήταν. Ήταν ένα παραφύση με την ΑΝΕΛ, που τώρα το θυμηθήκατε. Λέω λοιπόν, τα 4 χρόνια αυτά που οδεύετε προς το 5, τι σας εμπόδισε αυτόν τον γόρδιο δεσμό που πολύ σωστά είπε ο Ανδρέας ο Νταΐς, σαν τον Μεγάλο Αλέξανδρο να τον κόψετε. Τι σας εμπόδισε. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Άρα λοιπόν, η λύση είναι μία και μοναδική. Εκεί θα καταλήξω. Αλλά εκεί που θα αρχίσω, θα αρχίσω από αυτό που είπε ο Θωμάς ο Πιτούρης, με τον οποίο προφανώς είμαστε πολιτικοί αντιπάλοι και είναι γνωστό αυτό. Και όχι τώρα. Πολιτική αντίπαλη είπα. Όχι ότι κολλητός είμαι με πολλούς από εδώ μέσα. Να μην σου πω με τους περισσότερους. Αλλά πολιτική αντίπαλη. Είπε,
Θα πάω με το Δόρη. Προφανώς εννοούσε με το ταξικό κίνημα να παλέψει, γιατί ο Δόρης μόνος του να βγει στη διαδήλωση, όσα κιλά και να έχει ο Θωμάς οι δυο μας, δεν βολευόμαστε. Δεν την μπορούμε να κάνουμε. Η λύση είναι αγώνας. Επειδή ψηφίστηκε αυτός ο απαράδεκτος νόμος, ο οποίος παραδίδει όλα τα λιμάνια, ο οποίος δεν έχει μόνο οικονομικές επιπτώσεις. Του κακοφάνηκε και του κουβέλη στη Βουλή που είχαν βάλει οι σύντροφοί μου ότι εξυπηρετεί και τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Αλεξανδρούπολη εκεί συναρμολογούνται τα ελικόπτερα του ΝΑΤΟ. Είναι αλήθεια ότι στη Θεσσαλονίκη όταν περνάγαν τα στρατεύματα να πάνε στη Ιουγκοσλαβία το 1999, από τη Θεσσαλονίκη, από το λιμάνι αυτό. Είναι αλήθεια ότι ο Πάιλετ είχε αντιρρήσεις για το ποιος πήρε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δεν λέω ψέματα. Είναι αλήθεια ότι ο Πάιλετ πάει στην Αλεξανδρούπολη και λέει: κοιτάξτε, παιδιά, έτσι θα το κάνετε. Και από ό,τι φαίνεται το νομοσχέδιο, έτσι το κάνει. Γιατί μία από τις παραχωρήσεις του λιμανιού μπορεί να είναι η συναρμολόγηση, η άλλη να είναι το LNG. Αυτά είναι αμερικάνικα έτσι κι αλλιώς. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βρεθεί από την άλλη μεριά. Χαμογελάς, Μαρία. Καλά κάνεις. Δεν έγινε τα λιγότερα. Τελειώσατε. Κύριε Δήμα, τελειώσατε. Λέω λοιπόν, η λύση είναι. Η λύση είναι ο αγώνας. Και αγώνας ενάντια στους επιχειρηματικούς ομίλους που επιβάλλουν στις κυβερνήσεις μαριονέτες τους. Αλλά αυτοί που έχουμε σήμερα και στις προηγούμενες αυτή τη δουλειά. Η άλλη λύση που ήθελε ο Θωμάς φαίνεται από την πράξη. Ποιος Θωμάς? Ο Θωμάς ο Μητού. Έχουμε το Θωμά του. Λέω λοιπόν, από τότε που υπάρχει ιστορία του λιμανιού, επικαλέστηκε τη μαρτυρία μου ο Θωμάς ο Μητούλης. Το ΚΚΕ ήταν ενάντια το 2002 όταν έγινε ο Λίγα ΑΕ και είπε ότι θα οδηγηθεί στην ιδιωτικοποίηση. Να του θυμίσω, σε αυτήν τη συγκέντρωση είπαμε. Ότι αυτό είναι το ξεκίνημα, το τέλος θα είναι να το πάει ιδιώτης. Αυτό είπαμε τότε. Το 2002-2003. Από τότε το έχουμε μπροστά στην ατζέντα. Από τότε το αντιπαλεύουμε. Έχουμε καταψηφίσει και στο προηγούμενο Δημοκρατικό. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν έγινε αυτή η ιστορία με τον Λιμενάρχη, το φέραμε θέμα με τα πρόστιμα που έβαζε το λιμενικό. Και το πρόβλημα που είχε τότε, και γι' αυτό διώχτηκε ο Δήμαρχος, ήταν ότι χάναμε έσοδα από το Δήμο. Όχι ότι μας παίρνανε την κυριαρχία του δρόμου. Και εδώ καταψηφίσαμε και το Μνημόνιο Συνεργασίας με τον ΛΚΑΕ και το απαράδεκτο σχέδιο παραχώρησης της χερσαίας εντός εισαγωγικών ζώνης στο Δήμο της Οικουμενίτσας. Σα με αυτή την έννοια λέω ότι όπου υπήρχε χουμουνιστή στο προηγούμενο διάστημα, σωματεία, σημίζω ότι εδώ σε αυτήν έδωσε το εργατικό κέντρο έκανε για το λιμάνι και ενάντια σε αυτά τα σχέδια. Μέσα στο Δήμο, στην περιφέρεια και στη Βουλή παλεύουμε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και για λιμάνι λαϊκή περιουσία υποκρατική διεύθυνση και κρατική ιδιοκτησία. Και αφήστε αυτές τις λέξεις τις καινούργιες που μάθατε περί διφυούς, πώς το λένε, μπερδεύω και τις λέξεις τώρα. Το καινούργιο είναι ότι είναι διφυής ο ρόλος του λιμανιού, λέει. Είναι ασκεί και εξουσία, ασκεί και επιχειρηματική δράση. Ναι, ναι. Αφού η ιδιοκτησία από τα ΙΠΕΔ είναι πιο δημόσιο, λέτε τώρα, παιδιά. Μην τρελαθούμε τώρα. Κλείσατε, κύριε Δήμα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το λόγο και ο κύριος Γίγκας. Τώρα οι ομιλίες θα είναι συντομότερες, έτσι δεν θα είναι συντομότερες. Θα είναι πάρα πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα και από μένα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, είναι γεγονός ότι, κύριε Κάτση, αυτό το θέμα απασχόλησε πάρα πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο. Συζητήθηκε, όπως είπε και η κυρία Δήμητρο, ο κύριος Παπάς και όλοι οι προαναλύσαντες. Να είπατε ότι γιατί είναι η σημερινή συνάντηση έπρεπε να γίνει. Συνεχίστε, κύριε. Ναι, ναι. Γιατί ήρθε η ώρα να πάμε. Ναι. Αυτό έχω την εντύπωση για να προσγειωθούμε λίγο στο θέμα, έτσι, να μην ξεφεύγουμε κιόλας. Είναι το ότι η χερσαία ζώνη αυτή τη στιγμή δεν έχει παρακολουθεί ακόμα στον Δήμο Οικουμενίτσας. Όσο όφυλαν όλες οι κυβερνήσεις. Από το 2005 μέχρι σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει 4 χρόνια, άρα κυβερνάει το 1 τέταρτο της χρονικής περίοδου από το 2005 μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι αν υπήρχε πολιτική βούληση, και αυτό έλειπε από τους πολιτικούς που κυβερνούσαν αυτή τη χώρα
μέχρι σήμερα να παρακολουθεί η χερσαία ζώνη στο Δήμο. Πολιτική βούληση λείπει, γιατί το θέμα είναι πολιτικό και μπορεί να λυθεί μόνο με πολιτική απόφαση. Μόνο οι πολιτικοί να δώσουν μια λύση οριστική και αμετάκλητη να παραχωρηθεί η χερσαία ζώνη στο Δήμο Οικουμενίτσας. Να θυμηθούμε όλοι τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, του σημερινού Πρωθυπουργού του 2013 στο Πάνθεον, που είπε ότι ουδέποτε το λιμάνι της Οικουμενίτσας, και είναι αδιανόητο το ότι η χερσαία ζώνη δεν έχει έρθει ακόμα στο Δήμο Οικουμενίτσας. Είναι γραμμένα αυτά. Αν πάμε στο YouTube, θα τα δούμε. Όλη την ομιλία του σημερινού Πρωθυπουργού. Να θυμηθούμε τους φακέλους, τους ογκώδεις φακέλους του αγαπητού του φίλου κ. Κουρουμπλή, του προηγούμενου υπουργού, που ήρθε στο γραφείο του Δημάρχου και μας είπε ότι σύντομα η χερσαία ζώνη θα παραχωρηθεί στο Δήμο Οικουμενίτσας. Να τα ξεχάσουμε κι αυτό. Να πάμε στον τελευταίο τον υπουργό, τον κύριο Κουβέλη, ο οποίος κι αυτός μας υποσχέθηκε. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι οι υποσχέσεις πρέπει πλέον να σταματήσουν. Αγαπητέ Ανδρέα, οι υποσχέσεις αυτές πρέπει να σταματήσουν. Γρήγορα, σύντομα, και θα συγχαρώ οποιονδήποτε υπουργό ή πρωθυπουργό είναι αυτός ο οποίος θα υπογράψει με τον Δήμο Οικουμενίτσας την σύμβαση της παραχώρησης της χερσαίας ζώνης. Αυτό θα το χαιρετήσει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, οποιαδήποτε δημοτική αρχή και αν είναι αυτή. Πιστεύω ότι σύντομα, μέχρι τέλος αυτής της θητείας, της κυβέρνησης αυτής, θα πρέπει να κοπεί ο φαρελόγος, όπως λέει με ένα σπαθί ο κύριος Δήμας, και να έρθει η χερσαία ζώνη στο Δήμο Οικουμενίτσας. Ευχαριστώ. Μιλάμε για τα ΙΠΕΔ, αναγκαστικό κακό που έχει την κυβέρνηση, αλλά δεν μιλάμε για το υπερταμείο, το μεταλλαγμένο τέκνο του ΙΠΕΔ, οχυρωμένο και πλησιωμένο. Το μεταλλαγμένο τέκνο εξελιγμένο, το οποίο έχει χάσει κάθε είδους πολιτικής και έγινε μόνο στα πλαίσια της οικονομικής και του οικονομικού σκεπτικού και του κρατικού. Και υπερταμείο, δικό σας δημιουργήμα. Μιλάμε για την πόλη. Ένα σκέλος είναι το νομοσχέδιο, ο νόμος, και ένας σημαντικότερος σκέλος για ένα δημοτικό συμβούλιο, εκτιμώ, είναι το διεκδικητικό πλαίσιο της πόλης όσον αφορά τη χερσαία ζώνη. Ψηφίσαμε εδώ σε αυτήν την αίθουσα πριν κάποιους μήνες, αποδεχτήκαμε μάλλον μια πρόταση της ΟΛΗ, του ΤΑΙΠΕΤ, του ΤΑΙΠΕΤ, Περταμείου και. Αποδεχτήκαμε μια πρόταση με πολύ έτσι, ελαφριά την καρδιά. Μερικοί την δράσαν βέβαια και εκτιμώ ότι ήταν μια λάθος απόφαση. Δεν έπρεπε να δεχτούμε συζήτηση πάνω σε ένα πλαίσιο. Σας δίνουμε αυτά και προχωράμε και μετά γιατί δεν τα άλλα. Δεν θα έρθει ποτέ αυτή η ώρα. Θα περίμενα σήμερα, εφόσον μιλάμε για την πόλη μας, να υπάρχει ένας χάρτης. Για να καταλάβει ο κόσμος από κάτω. Έμεινε λίγο βέβαια. Στο παράκτιο μέτωπο, τι έχει η πόλη, τι διεκδικεί και τι κατέχει η ολίγα φέρσου. Θα τρομάζαμε. Ίσως δεν ξέρω πώς. Μιλάμε για ένα πράκτο μέτρο 4 χιλιόμετρα, τα οποία στην πόλη παραπονούνται 800 μέτρα και μένουν λιμενικές εγκαταστάσεις 3,5 χιλιόμετρα στην ολίγα, οι οποίες επεκτείνονται βόρεια της πόλης, επεκτείνονται και αυτά τα 5 χιλιόμετρα. Και εμείς ακόμη σήμερα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει το διεκδικητικό μας πλαίσιο. Ποιο θέλουμε για την πόλη και ποιο διεκδικούμε με αγώνες και με τον και με τον Δήμα, ότι με ευχολόγια δεν γίνονται διεκδικήσεις, γίνονται με αγώνες. Το διεκδικητικό πλαίσιο το γνωρίζει κανείς από εμάς, τις πόλεις που είναι, τι θέλουμε. Ή ακούμαστε σε αυτό που έφερε την πρώτη φορά η Ολή, πάτε το σήμερα και το Αγίου Τέτρου βλέπουμε. Ας δούμε τη Θεσσαλονίκη, που παραχωρήθηκαν προβλήτες μέσα στην πόλη. Χαίρεσαι μας και καλυμάτε, ένα λιμάνι μεγαλύτερο από τις Οικουμενίτσες και πιο γεωστρατηγικά, ίσως και πιο κρίσιμο, παραχωρήθηκε χώρος μέσα στην πόλη, ο οποίος είναι μια κοιτήτα πολιτισμού. Αν είχε φάει, αν είχε περπατήσει, αν είχε συνηθίσει εκεί, εκθέσεις, κινηματογράφοι, νυχτερινή ζωή. Αυτό στις συζητήσεις μας δεν το ακουμπάμε καθόλου. Δεν ακουμπάμε το κτίριο έκτορμα εδώ μέσα στην πόλη μας, έκτορμα. Αν πάει κάποιος από την πίσω από το κτίριο, περπατήσει, θα νομίζω ότι είσαι ο Παγκλαντές. Οχυρωματικά κτίρια,
τόμους εκεί, δεν ξέρω τι χρησιμοποιούνται και για ποιον φτιαχτεί και για την παραμέτρηση σήμερα εκεί. Η πόλη πνίγεται από το λιμάνι. Όχι, πού να σου πει, ναι. Μην κάνετε διάλογο μεταξύ αυτό, δεν έχει νόημα αυτό. Λοιπόν, κύριε Κάτσο, τελειώσατε. Κύριε Κάτσο, μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας, καταλαβαίνω ότι δεν είναι λίγη πιθανά αυτή. Υπάρχει ιδιαίτερο το σχέση μας. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά δεν έχει νόημα. Και είναι και πρώτος στο ΛΥΚ. Δηλαδή, άρχισα κάτι που έμεινε. Προφανώς, αλλά δεν έχει νόημα η αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα αντιπαράθεση. Ναι, για μένα έχει. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, το κλείνω. Έλεισε. Ευχαριστώ, κύριε Κάτσο. Κύριος Γόγκος. Τώρα, αναγκαστικά, στη δευτερολογία του κύριου Κάτσε, θα ήθελα μια απάντηση. Πώς έγινε η επίλυση των τριών λιμανιών, άρα γιατί δεν προχώρησε η δικιά μας, ποια η εκτίμησή σας και ποιοι έχουν την ευθύνη αυτή. Βέβαια, έφυγε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Μέχρι το 2015 υπήρχε ένα καθεστώς, το οποίο ο Δήμος εισέπρατε χρήματα, συντηρούσε τις περιοχές αυτές. Ένα καλό πρωί, χωρίς να αμυνθεί κανένας από αυτή τη Δημοτική Αρχή και από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, χάσαμε τα πάντα. Πρέπει να υποθούν και αυτά κάποια στιγμή. Το καλό σε όλη την υπόθεση, ξέρετε ποιο είναι. Ότι έχουμε αυτοδιοικητικές και εθνικές εκλογές σε πολύ σύντομο διάστημα. Εδώ ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της χερσαίας ζώνης με την πίεση. Αυτό όμως δεν την πάει κανένα πολιτικό, ούτε αυτοδιοικητικό, ούτε πολιτικό. Πάντα με την αφορμή των εκλογών να δίνονται πράγματα στους πολίτες. Δυστυχώς, έτσι έχουμε μάθει όμως. Ο νόμος προβλέπει ότι τα ΙΠΕΔ μπορεί να μεταβιβάζει μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών το δικαίωμα διαχείρισης σε τρίτους ιδιώτες, επενδυτές, επιχειρησιακών μονάδων ή λιμενικών λειτουργιών, τις οποίες μέχρι τότε ασκεί ο ΛΥ. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο νόμος έπρεπε να προβλέψει ενισχυμένη αρμοδιότητα εποπτείας του ΤΑΙΠΕΔ και των οργανισμών λιμένων επί των ιδιωτών επενδυτών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αποδοτική λειτουργία των λιμανιών και η διαφύλαξη του δημοσίου χαρακτήρα των λιμενικών υποδομών της χώρας. Για τα πιο ειδικά θέματα που αφορούν άμεσα ή έμεσα την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ειδικά το Δήμο μας, πρώτον, από τον νόμο φαίνεται ότι το αντικείμενο μεταβίβασης ιδιώτες επενδυτές είναι το δικαίωμα διαχείρισης λιμενικών μονάδων και λειτουργιών. Εκ πρώτης όψεων, δεν προκύπτει ότι μπορεί να μεταβιβάζονται και τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη χερσαία ζώνη των λιμανιών. Θεωρούμε όμως, όπως είναι και ο διευθύνοντας σύμβουλος εδώ και να μας επεξηγήσει και ο βουλευτής και να δεσμευτεί σε αυτό το κομμάτι. Δεύτερον, οι Δήμοι ως τώρα επικοινωνούσαν με τους οργανισμούς λιμένων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αν μεταβιβαστεί μια λιμενική λειτουργία σε ιδιώτη επενδυτή, ο Δήμος με ποιον θα συνομιλεί. Κατά τη γνώμη μας, και προκειμένου να αποφευθεί η τμηματοποίηση της λειτουργίας του λιμένα, η αυτόνομη λειτουργία και δράση των ιδιωτών, κάτι που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην επαφή του Δήμου με το λιμάνι, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι την επαφή με το Δήμο την έχει ο οργανισμός για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να προβλεφθεί και η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμφωνιών Δήμου και ΟΛΗ, ΑΕ, που θα γίνονται αποδεκτές υποχρεωτικά και από τους ιδιώτες, μέσω των οποίων να καθορίζονται σαφώς οι όροι και προϋποθέσεις μεταξύ τους συνεργασίες προς την κατεύθυνση της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του λιμένα, αλλά και προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των ωφελιών που μπορεί να έχει η τοπική κοινωνία από τη λειτουργία του λιμένα. Τρίτον, ο νόμος προβλέπει ότι όταν την ευθύνη και τις δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και διαχείρισης λιμάτων αναλαμβάνονται από τον ΟΛΗ, δεν οφείλονται αντισταθμιστικά τέλη στο Δήμο. Όταν όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο από τα προηγούμενα, τότε ο Δήμος καλύπτει το κενό και οφείλονται τα τέλη. Καταρχήν, αυτός ο διαχωρισμός έχει μία λογική. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και προκαλούνται συγχύσεις και προβλήματα σχετικά με το ποιος είναι αρμόδιος και ποιος τελικά παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ως συνέπεια αυτής της ασυνεννοησίας μπορεί να είναι και ο αποκλεισμός του Δήμου από την απόδοση του ειδικού τέλους που προβλέπει ο νόμος, χωρίς να φέρει ο ίδιος καμία πραγματική ευθύνη. Συνεπώς, και στο σημείο αυτό προτείνουμε την πρόβλεψη
της υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου και Οργανισμού για να αποσαφανιστούν οι αρμοδιότητες όπου αυτό απαιτείται. Τέταρτον, ο νόμος προβλέπει ενιαίο αντισταθμιστικό τέλος που θα αποδίδεται σωστά, υπολογιζόμενος ποσοστό επί των εισόδων των οργανισμών, το οποίο θα καθοριστεί στο μέλλον με απόφαση των αρμόδιων υπουργών. Τριάμιση. Θεωρούμε ότι στον νόμο θα πρέπει να προγραφεί το κατώτατο όριο αυτού του ποσοστού, ώστε να υπάρχει μια ηθική δεύτερη νομική δέσμευση και να παρέχεται η ευχέρεια της αύξησης του ποσοστού με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αφού δεν γίνεται αυτό, πιστεύω ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα η ΚΕΔΕ, Δήμαρχε, και να διεκδικήσει άμεσα την έκδοση της υπουργικής απόφασης με το ανώτατο δυνατό ποσοστό. Η πρόληψη του άρθρου 6 του νόμου, που αφορά τη ρύθμιση των χρεώσεων στους οργανισμούς από τη ΔΕΗ και την απόδοση στους Δήμους, όρων που αφορούν τα δημοτικά τέλη, είναι αρκετά ασαφής. Και αυτόν τον τρόπο ελοχεύει ο κίνδυνος απώλειας εσόδων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει άμεσα να ζητηθεί η έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή του άρθρου, ώστε να αποσαφινιστεί ότι δεν θα αποτελέσει ούτε ένα ευρώ από τα χρωστούμενα προς τους Δήμους. Και σε αυτό το σημείο η παρέμβαση της ΚΕΔΕ θεωρείται αποφασιστικής σημασίας. Ευχαριστούμε, κύριε Γόγολα. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας σιγά-σιγά η συζήτηση, να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργη και στον κύριο Κάτση, στον Δήμαρχο, να κλείσουμε. Πώς να πω, με ποια θέση να μιλήσετε πρώτα εσείς, κύριε Κάτση. Εγώ δεν θα πω πλέον σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα υπάρχει και η κοινή βούληση είναι ότι πρέπει να πιέσουμε να λυθεί με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο από κοινού όλοι μας και νομίζω πέρα από το προεκλογική περίοδο που είναι, πέρα από τις προσωπικές μας διαμάχες και φιλοδοξίες, είναι κοινός σκοπός και κοινός τόπος να το παλέψουμε από κοινού, γιατί είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και μας απασχολεί. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μπούμε σε κομματικές αντιπαραθέσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Και νομίζω ότι με πρωτοβουλία του Δημάρχου και εμάς των βουλευτών και όλων που μας ενδιαφέρει να δώσουμε τη δυνατότητα συζήτησης με τον Υπουργό άμεσα, έτσι ώστε να ακούσουμε για μια ακόμη φορά την άποψή του και αν μπορεί να δοθεί άμεσα η λύση. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, αλλά επειδή με ευχές δεν γίνεται, εγώ θα μπω σε λεπτομέρειες. Και θα μπω σε λεπτομέρειες και όποιος νομίζω ότι ενδιαφέρεται να ακούσει απαντήσεις, γιατί θα απαντήσω έστω και τηλεγραφικά, αλλά θα απαντήσω σε όλα όσα ακούστηκαν. Προφανώς έχουμε δύο εντελώς διαφορετικά και αντιπαραθετικά πολιτικά σχέδια. Το ένα πολιτικό σχέδιο λέει ότι εδώ πέρα κρατάμε τη μία και μοναδική μετοχή που έχει ο οργανισμός λιμένος στο δημόσιο και αυτή ανοίξει το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν την περάσαμε στο ΤΑΙΠΕΔ. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν περάσαμε στο ΤΑΙΠΕΔ. Να ξέρουμε τι λέμε. Επίτρεψε μου λίγο δόση, παρακαλώ. Το υπερταμείο δεν. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν παίρνει κάτω από το υπερταμείο. Λοιπόν, η μοναδική μετοχή λοιπόν του δημοσίου, του κάθε οργανισμού λιμένος, κρατιέται και διατηρείται στο δημόσιο. Να εξηγήσουμε λίγο πώς ακριβώς γίνεται αλλιώς η παραχώρηση. Να πάρεις αυτή τη μετοχή τη μοναδική και να την δώσεις σε έναν ιδιώτη. Αυτή είναι η κλίση της παραχώρησης. Και τι θα κάνει ο ιδιώτης άμα πάρει αυτή τη μία μετοχή? Όλο το management, όλη τη διοίκηση, με ό,τι διατηρεί στην κατοχή του ο οργανισμός λιμένος. Διαφωνεί κανένας σε αυτό το ζήτημα? Όχι. Επίτρεψε μου λίγο, σε παρακαλώ. Το δεύτερο πολιτικό. Επίτρεψε μου λίγο, σε παρακαλώ, συνάδελφε. Δεν σε διακόψα. Το δεύτερο θέμα, το δεύτερο πολιτικό σχέδιο είναι αυτό που εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία και ο συνάδελφος, ο Βασίλης Γιώργιας. Τι είπε? Μοντέλο Πειραιά Θεσσαλονίκη. Τι έγινε στον Πειραιά? Παραχωρήθηκε πλήρως το μάνατζμεντ του λιμάνι. Πλήρως. Όλο. Έγινε ιδιωτικό. Το λιμάνι ιδιωτικοποιήθηκε. Πλήρως. Αυτό έγινε. Και τι μας εγκάλεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή? Και θα κάνω και ένα σχόλιο, ότι ο συνάδελφος δεν τοποθετήθηκε στη Βουλή να τα πει αυτά δημόσια και ζητάει και την ψήφο η Νέα Δημοκρατία να γίνει κυβέρνηση, χωρίς να λέει στους πολίτες ποιο είναι ακριβώς το σχέδιό τους για το λιμάνι. Ποιο είναι το σχέδιο για τις υποδομές της χώρας.
ποιο είναι ακριβώς το σχέδιο αξιοποίησης. Δεν λένε τίποτα. Το μόνο που λένε είναι υπερασπίζοντας το προηγούμενο μοντέλο διοίκησης Σαμαρά Βενιζέλου, πλήρης ιδιωτικοποίηση. Η μετοχή η μία και μοναδική να πάει στην ιδιώτη. Τελεία και πάμε. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Δεύτερο μοντέλο. Δεύτερο θέμα. Άκουσα εδώ πέρα από αυτοδιοικητικούς, αρχής γενομένης από τον αντιπεριφερειάρχη, ότι όλα ήταν καλά καμωμένα. Αν ήταν καλά καμωμένα, τότε τι συζητάμε. Τι συζητάμε, για να καταλάβω τι συζητάμε. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένας κοινός τόπος. Ο κοινός τόπος είναι αν υπάρχει πρόβλημα και διεκδικούμε τη χερσαία ζώνη. Αν ήταν καλώς καμωμένα, τότε κακώς όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές μετά τον Πιτούλη ζητούσαν την απόδοση χερσαία ζώνη στο Δήμο. Να το πούμε όμως εδώ. Κακώς η Δημοτική Αρχή του Κάτσινου, κακώς η Δημοτική Αρχή του Λόλου ζητάει την παραχώρηση. Να το πούμε εδώ, αν δεν υπήρχε πρόβλημα. Να ξέρουμε ποιος είναι ο κοινός τόπος συζήτησης. Εγώ λέω ότι υπήρχε πρόβλημα. Και το βίωναν οι συμπολίτες. Το είπα στην τοποθέτησή μου. Και όλα τα άλλα τα ευθυολογήματα ότι κάθε ένας ασκεί εξουσία γιατί έτσι το παίζει καουμπόι στην πόλη, εγώ αυτά δεν καταλαβαίνω. Εγώ λέω ότι εδώ πέρα νομοθετείς, λύνεις θεσμικά τα ζητήματα, καουμποϊλίκια δεν χωράνε. Α, είμαι καλός, διεκδικώ εκεί, δεν είμαι καλός, δεν διεκδικώ εκεί. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έρθει ένας άλλος που είναι περισσότερο καμπόις και να την κάνει ό,τι θέλει τη χερσαία ζώνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτό είναι θέση που ακούγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι δημοτικές παρατάξεις δεν αρθρώνουν κουβέντα. Κουβέντα. Ερχόμαστε σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Δεν λέτε κουβέντα απέναντι σε αυτά. Εγώ το θεωρεί ότι τέτοιο. Εντάξει, θα πω τη θέση. Λοιπόν, απάντησε στον αντιπεριφερειάρχη. Απαντάω στον Δήμαρχο. Δεν είπα εγώ ότι δεν συζητεί το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ξαφνικά το έπιασε ο πόνος. Κακός, γιατί παραχαράζεται τη θέση. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα, έλαβα μία επιστολή την Τετάρτη, πριν τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, από τον Δήμαρχο. Και εγώ και ο Βασίλης. Και λέει, καθώς την Πέμπτη πρόκειται να συζητηθεί το νομοσχέδιο με τίτλο ΤΑΔΕ, υπενθυμίζω ότι συγκεκριμένη τσακριμή διαδικασία παραχώρησης που δεν απαιτείται για λιμενικές δραστηριότητες στο Δήμο, σας καλούμε να επισημάνετε το γεγονός αυτό, το επισήμανα στη Βουλή. Έχω δημόσιο τοποθετηθεί, γραφτεί στα πρακτικά. Έχει δημόσιο τοποθετηθεί ο Υπουργός. Έχουμε έγγραφο που παρουσίασε εδώ πέρα ο Διευθύνοντας του Οργανισμού του ΤΑΙΠΕΔ που αποδέχεται αυτή τη διαδικασία, ότι παραχωρούνται δηλαδή τα τμήματα της ιδιωτικής ζώνης που δεν έχουν λιμενικές δραστηριότητες στον οικείο Δήμο. Λοιπόν, και επειδή συνδέεται λοιπόν με το νομοσχέδιο, ρωτάω, γιατί τώρα, μετά την ψήφιση. Αν δεν το συνδέουμε, ας κάνουμε 100 συνεδριάσεις, δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά επειδή συνδέεται. Να είμαστε ξεκάθαροι. Απάντησα λοιπόν στον Δήμαρχο. Να απαντήσω και στον Πιτούλη σε ένα άλλο θέμα. Είπε ο Πιτούλης για τα ζητήματα αρμοδιοτήτων. Γίνεται ένα φρακάρισμα στον τρέπανο, ποιος τσακώνεται η αστυνομία με το λιμενικό. Πράγματι. Το άρθρο όμως 26 του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε την Πέμπτη, το λύνει. Ξεκάθαρα. Λέει ότι από εδώ και πέρα έχει το λιμενικό την ευθύνη. Τελεία και πάμε. Δεν μπορεί η αστυνομία. Επεκτείνονται οι αρμοδιότητες του λιμενικού. Το λύνει, γιατί δεν λυνόταν τόσα χρόνια. Να απαντήσω και στον κύριο Παπά. Ως προς το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι αυτό. Η πλήρη ιδιωτικοποίηση. Το είπε πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Δήμας, ο εισηγητής, ο κύριος Λοβέρδος, στη Βουλή. Πλήρη ιδιωτικοποίηση. Κάνατε μια πρόταση. Η πρόταση είναι να υποπαραχωρήσει, αφού έχουμε τον κλίμα της υποπαραχωρήσης, έχουμε τον νόμο πλέον, να υποπαραχωρήσει ο οργανισμός στον Δήμο τη Χερσαία. Μα εγώ σας είπα ότι δεν επιτρέπονται υποπαραχωρήσεις για μη λειτουργικές δραστηριότητες. Αν γίνει αυτό που λέτε, τότε αποδέχομαι ότι αυτό που λέω δεν είναι λάθος. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται να υποπαραχωρηθεί. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορείς να κάνεις μια δραστηριότητα, μια διαδικασία η οποία μπορεί να ακυρωθεί μετά. Θες να κάνεις μια διαδικασία που να έχει συνέχεια και να την βιώσουμε. Και επειδή πάμε και οδεύουμε σε δημοτικές εκλογές, η επικεφαλής των παρατάξεων και υποψήφιοι δήμαρχοι, καλό θα είναι τώρα που παίρνει το αντισταθμιστικό όφελος του 3,5% να μας πούνε και ποιο είναι το σχέδιο ανάπλασής τους. Πώς θα αξιοποιήσουν αυτά τα λεφτά της χερσαίας ζώνης. Οι πολίτες οφείλουν, και εγώ σαν πολίτης του Δήμου Γουμενίτσας, θα κρυφθώ από αυτό, θα κρίνω από αυτό. Τι θα κάνουν στη χερσαία ζώνη άμα την πάρουν. Ή θα λένε μετά δεν έχουμε χρήματα να την κάνουμε. Λοιπόν, όσον αφορά την κυρία Γούλα,
έθεσε ερωτήματα που άπλονται αρμοδιότητα του νομοσχεδίου. Ξεκάθαρα. Νομίζω το θέμα του νομοσχεδίου συζητήθηκε στη Βουλή. Μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι άλλο θέμα συζητάμε σήμερα. Συζητάμε για τη σεζόν. Και σε όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις. Ναι, το θέμα του νομοσχεδίου μπορούμε να το συζητήσουμε. Γιατί είπατε πώς πάνε τα δεστιμιστικά, ποιος αναλαμβάνει το κόστος κλπ. Τα λέει το νομοσχέδιο όλα δικά. Όχι, δεν ήταν όλα. Δεν ήταν όλα. Είπατε ποιος αναλαμβάνει το κόστος των υποπαραγωγών. Ακούστε με λίγο. Είπατε, και το σημείωσα. Ποιος αναλαμβάνει το κόστος συντήρησης των υποπαραγωγών δραστηριοτήτων. Αυτό δεν είπατε. Δεν είχε σεζόν, δεν υποπαραγωγή και σεζόν. Το ξαναλέω. Το κόστος συντήρησης των υποπαραγωγών δραστηριοτήτων το αναλαμβάνει ο ιδιώτης. Το λέει το νομοσχέδιο. Γι' αυτό σας λέω, δεν το λέτε σε σχέση με την κατ' σεζόν, κάνετε κριτική του νομοσχεδίου. Καλά κάνετε, θα είμαστε αντίπαλοι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, απλά τα λύνει αυτό το νομοσχέδιο. Όχι, καθόλου. Απλά σας απαντώ στην ουσία. Λοιπόν, και στον κύριο Δήμα. Κύριε Δήμα, κοιτάξτε, με τον Χρήστο Κατσότη είμαστε και συμπατριώτες, κοντοπατριώτες, εν πάση περιπτώσει, την πρέπει να είμαστε και φίλοι. Τα συζητάμε πολύ αναλυτικά. Βάση στην Αλεξανδρούπολη δεν υπάρχει του ΝΑΤΟ. Φυσικά δεν υπάρχει. Δεύτερο, σας πληροφορώ. Όχι, αυτό θα με απαντήσεις. Επιτρέψτε μου, γιατί τα πέρα συναρμολογήσαν και αποσυναρμολογήσαν και οι Αμερικάνικα. Τι σχέση έχει αυτό με το λιμάνι της Οικουμενής και της Χερσαίας Ζώνης? Όχι, και η Αλεξανδρούπολη μου απαντάει. Δεν μου απαντάει η κυρία Οικουμενίτσα. Όχι, είναι η Αλεξανδρούπολη. Αυτή είναι η ερώτηση. Όχι αν έχει βάση. Συνεχίζω, συνεχίζω. Αυτό είπε ο εισηγητής σας εκεί. Ότι έχει βάση το μάτι. Λοιπόν, όσον αφορά το LNG, όσον αφορά το LNG, σέβομαι τη διαχρονική σας θέση να είστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφωνώ. Έτσι. Ωστόσο, σας πληροφορώ ότι το LNG είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Γιατί. Η ενεργειακή αυτονομία που πλήρω μέσω ευρωποιημένου αερίου, LNG, είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αν πάμε στα ενεργειακά παιχνίδια και πάτε να κάνετε τέτοια ανάλυση, τώρα χαλωνόμαστε. Όμως, έχετε δίκιο ότι υπάρχουν τρία μοντέλα στα λιμάνια. Στην Ευρώπη. Το ένα μοντέλο είναι σύμμικτο και αποτελεί το 85% των λιμάνιων. Αυτό είναι το ποσοστό. Αυτό δηλαδή που προκρίνουμε με το νομοσχέδιο, με τον νόμο. Το 15% είναι ιδιωτικά, πλήρως, και το 5% είναι εντελώς δημόσιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά είναι τα δεδομένα και η διεθνής πρακτική. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, το αν θα επιλέξουμε να παραμείνει δημόσιο το λιμάνι ή αν θα πάμε σε ένα μοντέλο πλήρους ιδιωτικοποίησης ή μερικής παραχώρησης δραστηριοτήτων, αλλά να διατηρούμε το δημόσιο χαρακτήρα, τη μετοχή δηλαδή του δημοσίου, αυτό νομίζω ότι είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης και πολιτικής, ας πούμε, κατεύθυνσης των εκάστοτε κομμάτων. Σας εξήγησα ότι είναι δύο αντιπαραθετικά πολιτικά σχέδια. Και γι' αυτό θα χρησιμοποιούμε τους πολίτες. Εγώ νομίζω όμως ότι οφείλουμε να συζητάμε για ένα σχέδιο το οποίο αν θα αναπτυχθεί το λιμάνι, αν θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και αν αυτό θα έχει αντίκτυπο και αντιστάθμιση στην πόλη. Νομίζω ότι αυτό απαντάει το νομοσχέδιο. Φυσικά και χρειάζεται εγρήγορση από όλη την τοπική κοινωνία και από τις πολιτικές δυνάμεις. Φυσικά και κατά την εφαρμογή χρειάζεται εγρήγορση. Φυσικά και χρειάζεται μεθοδική συζήτηση. Ωστόσο, για το κύριο ζήτημα της σημερινής συνεδρίασης, και κλείνω με αυτό, που αφορά την πολιτική βούληση, εγώ θα πρέπει να ρωτήσω. Κάνατε τόσες συνεδριάσεις, τόσες συναντήσεις με τον Ανδρέα Κονταή και εσύ, Δήμαρχε, στην Αθήνα με τους εκάστοτε υπουργούς. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Δεν κλήθηκα ποτέ. Και δεν ξέρω τι συζητήσατε. Δεν έβγαλε κάποιος μια ανακοίνωση ότι πάει λάθος, δεν είναι σωστό, έχουμε άλλες διαφορετικές αντιλήψεις. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε γιατί συζητάμε και να ξέρουμε αν όντως υπάρχει πρόβλημα, για να είναι κοινός τόπος και να το συζητήσουμε, ή αν δεν υπάρχει πρόβλημα, κακώς κάνουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ερώτηση. Να πω στον κύριο Νταΐ, ο κύριος Γιώργης Κάτσης. Να πω, επειδή, συγγνώμη ένα λεπτό μόνο. Καταρχήν να πω στον κύριο Κάτση πότε θα τοποθετηθώ προσωπικά. Και τι θα πω είναι προσωπικό μου θέμα, έτσι και αλαζονικές τάσεις δεν επιτρέπω σε κανέναν. Σε παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι θέμα δικό μου, δεν σας διέκοψα. Πότε θα τοποθετηθώ δημόσια, είναι θέμα δικό μου. Δεύτερον, σας παρακαλώ πολύ. Δεύτερον, αλαζονικές συμπεριφορές δεν δέχομαι. Και ειλικρινά, τρόπος αντιμετώπισης σε Δημοτικό Συμβούλιο χρειάζεται ένα σεβασμός απέναντι και σε υποψηφίους, έτσι, αυταρχικές και πολλάκικες συμπεριφορές
Δεν δεχόμαστε εδώ. Σας παρακαλώ. Δεύτερον, είμαστε εδώ βουλευτές του νομού Θεσπρωτείας. Και σκοπός μας είναι να λύσουμε τα προβλήματα της Θεσπρωτείας, αγαπητές συνάδελφοι. Εάν εσείς θέλετε να πείτε την πολιτική της κυβέρνησης, είναι δικαίωμά σας, αλλά εμείς θα προασπίσουμε τα συμφέροντα, τα συμφέροντα του νομού μας πάνω απ' όλα, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Και γι' αυτό το σκοπό είμαστε εδώ πέρα, έτσι ώστε να παλέψουμε και να μείνει η χερσαία ζώνη στην πόλη της Ιγουμένητσας. Αυτός είναι ο σκοπός μας και κύριε Δήμαρχε, αναλάβετε πρωτοβουλία, εμείς είμαστε κοντά σας. Αλλά το καλό στην όλη ιστορία είναι ότι σύντομα θα φύγει η σημερινή κυβέρνηση, θα φύγει η αλαζονία και θα έρθουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, δεν έχω λύση. Να κάνω μία ερώτηση, σας παρακαλώ. Τι ερώτηση τώρα, κύριε Πάκο, ποιος θα την απαντήσει. Η πιο σημαντική ερώτηση που έχω κάνει αυτή. Νομίζω ότι δεν είναι. Σε ποιον θέλετε να απευθύνετε, στον κύριο βουλευτή. Κυβερνητικός βουλευτής είναι, μα με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Κάτσης είπε ότι εγώ ως δημοτικός σύμβουλος, μέχρι τώρα, και επειδή είμαι πολλά χρόνια σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο, εκτός κι αν εσείς είστε ιδιαίτερα ευγενείς και το αφήσατε να προσπεράσει. Εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω αφενός τι θέλω απέναντι στη γερσαία ζώνη, ούτε να το διεκδικήσω. Να μην το ρωτήσω. Δύο ερωτήματα θέτω. Το πρώτο ερώτημα, κύριε Κάτση, στο νομοσχέδιο αυτό. Αποσαφηνίζεται, είναι ξεκάθαρο ότι η χερσαία ζώνη της Ιγουμενίτσας που δεν εμπλέκεται σε εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες έρχεται στο Δήμο. Απαντήστε μου ξεκάθαρα, ναι ή όχι. Και δεύτερο ερώτημα, θέτεται ως προϋπόθεση να έρθει αυτό το οποίο, για το οποίο εμέσως πλήσα φόρα συγκαλέσατε τον Δήμαρχο, ότι πιθανότατα ο Δήμος μας δεν έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη χερσαία ζώνη από το 3 ή το 5%. Δύο ερώτημα. Νομίζω ότι είναι όλη η ουσία της σημερινής συνεδρίας. Καλώς ήρθατε. Σύντομα, όπως είναι. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Τώρα έχουμε φτάσει στην φάση της ολοκλήρωσης. Σύντομα όμως, κύριε Σύντομα. Εγώ είπα ότι οι πολιτικές δυνάμεις, δεν είπα για τις δημοτικές παρατάξεις, κύριε Πάκο, πάλι παραχράξτε το βήμα. Οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να έχουν μία πρόταση πολιτική εν ώψη των εθνικών εκλογών που θα γίνουν τον Οκτώβριο του 19 και θα αποφασίσει ο κόσμος που θα κυβερνήσει. Όχι αυτή η αλαζονία που ξέρω στους συνάδελφους. Μα τώρα είναι δυνατόν. Επιτρέψτε μου, δεν σας επιτρέπω, κύριε Κάτση, δεν γίνεται να ανοίξετε νέο μάτωπο από τον κύριο Γιώργιακα. Σύντομα σας έκανε δύο ερωτήσεις. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Μα ναι, αλλά ανοίξτε το θέμα πάλι με τον Γιώργιακα. Λοιπόν. Μίλησε για τις πολιτικές δυνάμεις και όχι για τις δημοτικές παρατάξεις. Κύριε Πάκο, δεν μίλησε για τις δημοτικές παρατάξεις, δεν ξέρουν τι θέλουν. Δεν το είπα. Αν το είπα, το ανασκευάζω. Δεύτερον, προφανώς και είναι θετική η απάντηση. Δεν παραχωρείται, το έχω δηλώσει από το βήμα της Βουλής, το λέει και το νομοσχέδιο. Πού το λέει? Θα σας απαντήσω. Γιατί δεν το έγραψε. Αυτό θέλω. Λοιπόν, ωραία, να διαβάσουμε το άρθρο 2. Ωραία. Ποιο? Άρθρο 2, παράγραφος 1. Το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτηρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης που παραχωρήθηκε από το ελληνικό δημόσιο στους οργανισμούς λιμένων βάσει του συμβάσου κυρίας παραχώρησης κυρώνεται με το άρθρο 1 κλπ. Κλπ. Του παρόντος περιλαμβάνει χρήση, εκμετάλλευση για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών. Αυτό αφορά την κύρωση. Έτσι. Στο δεύτερο παράγραφο, μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη υπηρεσία, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ταμείου Αξιοποίησης στα ΙΠΕΔ, το δικαίωμα υποπαραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων υποπαραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων. Αυτό λέει το άρθρο, εντάξει, όχι, δεν λέει το άρθρο, Δονάτο. Αυτό λέει το άρθρο, και το διευκρίνει και το έκανε διέζευση. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο. Μπορείτε να μου πείτε... Έχω στείλει πριν από ένα μήνα να το διαβάσει. Μπορείτε να μου πείτε, ωραία. Μπορείτε να μου πείτε, αν δεν είναι κάτι σαφές σε αυτό εδώ πέρα. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Κατά τη γνώμη μου, είναι σαφέστατο ότι επιτρέπονται επιχειρηματικά δραστηριότητες. Λοιπόν, να ολοκληρώσω και το σκέτσι. Λοιπόν, λέει ρητά ότι είναι λιμενικές δραστηριότητες. Κύριε Δήμα.
μα λέει μέσω συμβάσεω. Εντάξει, αυτό λέει. Ο καθένα καταλαβαίνει τι λέει. Τι θα γίνει. Όχι, το ΙΚΕ, κύριε Δήμα, κύριε Δήμα, το ΙΚΕ πάει με την προηγούμενη πρόταση που λέει. Συγκεκριμένο, λοιπόν, δεν θα κάνουμε ανάλυση συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και στο δεύτερο ερώτημα του κυρίου. Και το δεύτερο ερώτημα, ποιο είναι, κύριε Πάκο. Άλλο σου υπόθεση είναι να μπορούν οι Δήμοι από τα αγαπητά να αξιοποιήσουν την ανεπτυγμένη. Ναι. Μα το δεύτερο ερώτημα. Πάντω, πάντω. Εντάξει, αυτό μα. Ψηφιό, γραμματική ξέρωση. Εντάξει. Αν μπορεί, αν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να συντηρήσει τις... Λίγο θα συντηρεί και τον ολίγη η τοπική διοίκηση. Τη χερσαία ζώνη που θα παραχωρηθεί, οφείλει ο Δήμος... Με το απάντησε αυτό ο κ. Σκέτς, είπε, ναι, είπε για τις δραστηριότητες που θα παραχωρηθεί. Να φτιάξει ένα πλάνο το οποίο θα την αξιοποιεί. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Κάτση. Ο κ. Νταΐς και μετά ο κ. Δήμος και να κλείσουμε. Λοιπόν. Πρώτη παρατήρηση προς τον κύριο Δήμα. Μην κάνετε όμως προσωπικό. Όχι, επειδή ανέφερε λίγο. Γιατί μετά ο κύριος Δήμας θα θέλει να απαντήσει. Αλλά απαντάει έτσι ο κύριος Δήμας, χωρίς να του δώσουμε το λόγο. Ενδιακά και ενδιακά. Το LNG για το λιμάνι της Οικουμενίτσας είναι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας των πλοίων με φυσικό αέριο. Των πλοίων. Τα πλοία πλέον πλύνονται με φυσικό αέριο κτλ. Δεν έχει σχέση ούτε ο Τραμπ ούτε αυτό και τα λοιπά. Έχει ο Ριζόπουλος και ο Καχρημάνης. Δεν έχει ούτε ο Τραμπ και τα λοιπά. Άστα αυτό τώρα. Δεν ήρθε σε σένα και τον Ριζόπουλος. Ήρθε ή δεν ήρθε. Μα είδες ο Ριζόπουλος. Είπες Δήμας και έξεσαι. Και εσύ είχες διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και όλα αυτά. Τι να πω. Όχι, εσύ. Το ζήτημα της ευκαιρίας ζώνης. Είναι ένα θέμα επιτακτικό που όλοι θέλουμε να λυθεί. Και πρέπει να διασφαλίσουμε, να το πω έτσι, να πούμε ποιες είναι και οι δικές της ασφαλείας για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε και γρήγορα κιόλας. Θα πω όμως για τον κύριο βουλευτή, τον κύριο Γιώργο, ότι και εδώ θα επικαλεστώ και τις μαρτυρίες, τις προσωπικές και του κυρίου Δημάρχου, αλλά και άλλων συμβούλων που παρέστησαν σε κάποιες συνεδριάσεις και σε σχέση με υπουργούς. Αν από κάποιο υπουργό άκουσαν ότι δεν θέλουν να λύσουν το θέμα της χερσαίας ζώνης της Οικουμενίτσας. Αν ακούσει και από κάποιο ποτέ. Ίσα-ίσα, εσείς δεν είστε τώρα, δεν τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε, ας πούμε, δεν είστε τέτοια. Άρα λοιπόν, το θέμα της αξιοπιστίας που εθέσατε, κύριε Γεωργιακά, δεν είναι έτσι. Γιατί όλοι οι υπουργοί, ο κ. Σκουλούπης και ο κ. Κουβέλης, ο κ. Δήσας, όλοι επί μέρα και διασώματος πρωθυπουργού ότι να αποδοθούν αυτές οι χερσαίες ζώνες οι οποίες δεν εξυπηρετούν οι Μητσέρα, να τα αποδοθούν στους οικείους Δήμους. Άρα λοιπόν το θέμα της αναξιοπιστίας δεν αφορά να το πω έτσι το θέμα της πολιτικής. Αν θέλετε τα ζητήματα της διαδικασίας τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, είναι μια άλλη πλευρά. Αλλά αυτό δεν λέγεται αναξιοπιστία όμως. Δεν λέγεται πολιτική αναξιοπιστία. Γιατί η πολιτική αναξιοπιστία αν ήταν έτσι. Θα ήταν για όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις που δεν έχουν κάνει τίποτα. Όλες. Και τη σημερινή αντιπολίτευση και τα λοιπά. Άρα μην βάζουμε έτσι τα πράγματα. Έτσι. Έθεσε ο κύριος Παπάς μια παράμετρο η οποία λέει να παραχωρηθεί στο Δήμο για διαχείριση. Η χερσαία ζώνη για να μην αποδοθεί κτλ. Κτλ. Ωραία. Εγώ το λέω εδώ ανοιχτά. Να ετοιμάσει μια πρόταση νομική ο Δήμος τώρα. Να την ετοιμάσει. Και να τη φέρει και να την υλοποιήσουμε. Αν υλοποιείται το νομικό καθεστώς υπάρχει αυτό και υλοποιείται, να το κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν υπάρχουν πλευρές τέτοιες, ναι. Μέχρι που να αποδοθεί και τα λοιπά. Αλλά εγώ λέω ότι από τώρα να πούμε ότι ισχύει η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ που έχει πάρει ότι η χερσαία ζώνη κτλ. Κτλ. Πρέπει να αποδοθεί στον Δήμο, ότι πρέπει να ισχύσει και ισχύει αυτή, αλλά αν θέλετε να το πούμε παραπάνω. Να πούμε άλλη μια φορά λοιπόν ότι ισχύει αυτή η απόφαση του ΕΠΕΔ ότι η χερσαία ζώνη που δεν είναι φοιτητή, οι συγκεκριμένε δραστηριότητε κτλ. Να περάσει στου Δήμου. Υπάρχει αυτή η απόφαση. Υπάρχει και από τον οργανισμό ενημέρωση. Στην ενημέρωση τα ζητήματα όσον αφορά το νομικό σκέλος. Τα διαδικαστικά εμεί προχωράμε και επαναλαμβάνουμε. Υπέγραψε ο Γενικό Γραμματέα το κομμάτι αυτό εκεί πέρα. Πιστεύω σύντομα θα λυθεί αυτό και προχωράμε σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Τώρα από 20 χρόνια τα λέμε έτσι. Είναι η χερσαία ζώνη από 20 χρόνια και βάλει και δεν έχει λυθεί.
και προσπαθούμε να το λύσουμε τώρα. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε κύριε Νταΐ. Ο λόγος στον Δήμαρχο για να κλείσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα όλους με προσοχή. Εγώ προσπάθησα πραγματικά όντως να κρατήσω λίγο τη συζήτηση σε αυτοδιοικητική χρειά. Να μην πούμε δηλαδή σε πολιτικά ζητήματα πάντοτε και του νομοσχεδίου. Μπήκανε και το. Αλλά πολιτικά είναι δήμαρχοι, τι πώς δεν θα πούμε. Και παραμονές εκλογών. Αγάπη το στόχο μας που είναι η χερσαία ζώνη του Δήμου Κομενίτσας. Και αγαπητέ Δόρυ, εγώ δεν πέτασα την μπάλα στην εξέδρα. Δεν πέτασα την μπάλα στην εξέδρα. Απλώς είπα, πάντα αυτοδιοικητικά ορμόμενος, ότι το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Έτσι. Ένα θετικό είναι ότι για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο μπαίνει αιρετός και το δεύτερο είναι αντισταθμιστικά. Παρότι όμως δεν υπάρχει 3%. Το έχω μπροστά μου το νομοσχέδιο, λέει με απόφαση του Υπουργού αυτά τα οποία θα εισπράττει το ΤΑΙΠΕΔ από τους υποπαραξιούχους θα αποδίδονται ένα ποσοστό στις δημοτικές αρχές. Δεν μιλάει ούτε για την σύμβηση. Εδώ το. Λοιπόν, να σας το διαβάσω. Λοιπόν, με αφετηρία το έτος 2019, το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια ισχύως των κυρωμένων διαπαραγόντων συμβάσεων παραχώρησης στο ελληνικό δημόσιο αποδίδει στους οικείους Δήμους έκτακτο ασταθμιστικό τέλος, το οποίο αντιστοιχεί συλλογικά σε ποσοστό υπολογιζόμενο και επί του συνόλου όλων των ποσών εξορισμένων των προσαρτήσεων και που πράγματι έφραξε από του οργανισμού λιμένω ΑΕ δυνάμει των συμβάσεων παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά φορολογικό. Αυτό λέει είναι ασαφές. Οπότε το θεσπίζω όμως, εγώ για μένα είναι ένα θετικό γεγονός. Έτσι. Αλλά. Ναι. Λοιπόν, και φυσικά είπα και το αρνητικό, το οποίο είναι ότι απαγορεύει πλέον στους Δήμους να επιβάλλουν αντισταθμιστικά τέλη στους οργανισμούς λιμένους. Και είπα ότι δεν ξέρω αν αυτό, ακόμα δεν το έχω μελετήσει, δεν ξέρω τι εισπράττει π.χ. ο Δήμος Κομίτσας από το λιμάνι ανταποδοτικά και τι θα εισπράξει με, με το αντισταθμιστικό τέλος που θα δώσει υποτίθεται το ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι. Γι' αυτό και δεν μπορώ. Πάνω το υπολόγισε δήμαρχε ότι το 30% θα είναι επί του 5% και όχι επί όλων των εσόδων. Το έχετε δει αυτό. Δεν ξέρω εγώ αυτό. Κατέβασα από το Google. Αυτό είναι το ψηφισμένο. Το οποίο είναι μετέφραση. Μακάρι. Δεν είναι θέμα τη δικιά σα. Εγώ κατέβασα το νομοσχέδιο. Αυτό το έχει. Μακάρι λέω να είναι έτσι όπω τα λέτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, όσον αφορά και το φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σίγουρα ότι το ένασμα ήταν και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Διότι μας ανησύγησε. Είναι δυνατόν να μας ανησυχήσει. Εμείς δεν φέραμε να μιλήσουμε ποιο νομοσχέδιο είναι καλό, ποια η ιδέα είναι του ΚΚΕ, τη νέα δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ, ποια καλή είναι η καλύτερη προσέγγιση παρά το νομοσχέδιο. Εμείς το νομοσχέδιο σίγουρα μας ανησύγησε και γι' αυτό και το φέραμε άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι μέχρι τώρα κάναμε πάρα πολλές οκλήσεις και δυστυχώς φτάνουμε μέχρι την πηγή, αλλά δεν φέρουμε νερό. Αυτό θέλουμε. Και παρότι αυτό που είπε ο κ. Δαΐς, όλοι που υπουργοί μέχρι τώρα, το είπα, ναι, αυτό λένε στις συζητήσεις, ότι η πολιτική τους βούληση είναι αυτό. Το θέμα είναι όμως τι κάναμε και κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει ο υπουργός, και το είπα και ευθέως, δεν μπορεί ο υπουργός να λέει εγώ θέλω να δώσω τη χερσαία ζώνη στον Δήμο Οικομενίτσας και το κράτος που εκπροσωπείται διά των υπηρεσιών του να φέρει την αρχόντη εμπόδια. Πρέπει άμεσα να κινηθεί μας αντικατεύσει. Αυτό είναι το θέμα που πάθουμε. Δηλαδή, πέρασαν δύο χρόνια που παρότι όλοι το είπαν, δυστυχώς όμως το κράτος είναι αυτοσυγκριακό και δεν προχωράει. Και όσα αφορά και την απόφαση που είπατε, κύριε Δόρη, εμείς δεν απεμπολίσαμε τίποτα να τα πούμε. Γιατί από εδώ μπροστά μου την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, που λέει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί μας κατηγορήσατε ότι εμείς δεν συμβαστήκαμε τον οργανισμό λιμένος και πήραμε ένα κομμάτι και τσέτο. Δεν συμβαστήκαμε. Τι λέμε. Αποδεχόμαστε να την πρόταση του ΛΥΚ ΑΕ για να λύσουμε άμεσα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το θέμα και τις εγκαταστάσεις που εκεί έχουμε, το χώρο απέναντι από το Τελωνείο, ως προς το κεντρικό θαλάσσιο μέτρο. Πλατάνια. Ωστόσο, ο Δήμος Οικομενίτσας δεν αποχωρεί το δικαίωμα και θα διεκδικήσει στο μέλλον και τα υπόλοιπα τμήματα που είναι ζωτική σημασία όπως είναι ο χώρος του παλιού λιμανιού, Τελωνείο και Μπαρκ, ο παραδιακός δρόμος μέχρι το ξενοδοχείο Ατζέρικα, το κεντρικό θαλάσσιο μέτωπο της Φλαταριάς, το κεντρικό θαλάσσιο της Φλαταριάς. Δεν απεμπολίσαμε τίποτα. Αλλά προκειμένου όμως να λύσουμε το καυτό πρόβλημα που έχει να κάνει με τον Δρέπανο και με το κομμάτι της Χρυσάς Ζώνης, είπαμε ναι, να προχωρήσουμε έτσι και με αυτό ο δικό θα πάμε στο επόμενο στάδιο. Άρα λοιπόν, γιατί μας κατηγορείτε ότι το επεμπολούμε. Δεν επεμπολούμε.
κάνουμε τίποτα. Και όσον αφορά για την ανάπλαση, τρέχει το ΣΒΑΚ. Εμείς περιμένουμε να μας ζώνη μέσω του ΣΒΑΚ να υλοποιήσουμε τις μελέτες για να ανάψουμε το ηλιακό μέτωπο. Τελειώνει το ΣΒΑΚ. Αν βγουν τα προγράμματα, αν βγουν τα μέτρα και δεν έχει παραγωγηθεί το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο Κομίτσας, δεν έχουμε καμία δυνατότητα, γιατί δεν μπορούμε μία και δύο χώρες, αυτό είναι γεγονός, να αναπλάσουμε το κεντρικό παράγωγο. Άλλο, γι' αυτό είναι η αγωνία μας και τρέχουμε και προσπαθούμε έτσι με τα επιτάσεις να λύσουμε το θέμα. Και προσωπικά πιστεύω ότι ήμουν πολύ ενοχικός και πολύ κτλ. Δεν θέλω εγώ να μεταθέσουν τα πολιτικά κόμματα, ας έχουν τις δικές προσεγγίσεις, οι δημοτικές κομματικές παρατάξεις, ας κάνουν τις δημοτικές τους. Εμείς εδώ λειτουργούμε αυτοδιοικητικά και λειτουργούμε ως δημοτικό συμβούλιο. Και ζήτησα από όλους τη συνδρομή έτσι, να κάνουμε εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες πολιτικές, έτσι, χωρίς να έχουν καμιά αντιπολιτική χρειά. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος είναι ο κόμμα είναι πάνω, ποιος είναι υπουργός. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω το αποτέλεσμα, να παρακολουθεί η χερσαία ζώνη στο Δήμο Κομίτσα. Έτσι. Άρα λοιπόν, εκείνο τι ζητάω όλοι μας την ένωση ονόμα, τη συνεργασία ονόμα, να πιέσουμε προς αυτή πολιτικά στην κατεύθυνση, ο κατάλληλο από το μετερίζει που είναι, να πιέσουμε τον αρμόδιο υπουργό και μέσα από αυτού τι αρμόδιε υπηρεσίε, γιατί αυτό είναι ο πολιτικό του προστάμενο. Δεν είμαι εγώ, ούτε εσεί που είστε βουλευτή, ούτε ο άλλο βουλευτή, έτσι ούτε ο Δημητράκη. Ο υπουργό που μπορεί να πιέσει τις υπηρεσίες προς αυτήν την κατεύθυνση να λύσουμε το θέμα. Διότι έρχεται το καλοκαίρι και θα έχουμε πάλι τα γνωστά παρατράγωγα να κατηγορούν τη δημοτική αρχή. Αυτή είναι η αγωνία μας. Και γι' αυτό θα ήθελα μια συνάντηση, πραγματικά, έτσι, εμείς, μια συνάντηση όλοι μαζί με τον υπουργό, να το εξέτουμε τον προβληματισμό μας, έτσι, πέρα από αντιβαλλόντες, και να του πούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να παρακολουθεί άμεσα η χερσαία ζώνη στον Δήμο. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Έτσι. Και όντως να στείλουμε ένα έγγραφο και την επόμενη στον υπουργό και να πούμε δεν θα πάρω το ΠΑΙΠΕΔ να μην παρακολουθήσει τίποτα, καμία δραστηριότητα από αυτές που έχουν άντονται τη χερσαία ζώνη που είναι εκτός λιμενικών δραστηριοτήτων. Αυτό είμαστε αρκετοί, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Πότε θα κάνουμε διαδήλωση τώρα, Δήμαρχε, με αυτά που λες? Πότε θα κλείσουμε το λιμάνι? Γι' αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, σε παρακαλώ το θέμα και να το κλείσουμε. Εντάξει, να πούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αγωνία του για την καθυστέρηση της παραχώρησης χερσαίας ζώνης στο Δήμο. Και ταυτόχρονα να εκφράσει και το φόβο του ότι υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί η παραχώρηση αυτή από τις πολιτικές ανάπτυξη του λιμανιού σε δράσεις εκτός λιμένου. Να ζητήσουμε λυθεί άμεσα το θέμα, να ζητήσουμε να... Να μην προχωρήσει η διαδικασία εάν δεν έρθουν αυτές. Έτσι, αυτό το νομίζω καλύτερο. Να μην προχωρήσει η διαδικασία εάν δεν έρθει η χερσαία ζώνη στο Δήμο. Η υποπαρακόρηση. Να μην προχωρήσουν οι διαδικασίες υποπαρακόρηση. Κατά πλειοψηφία, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Να πει είναι εμένα η χερσαία ζώνη. Άρα, τι ζητάμε, αυτό που ζητάμε για καόφη χρόνια. Άμεσα να λυθεί το θέμα της χερσαία ζώνης και να παραδοθεί στην τοπική κοινωνία. Ναι. Το είπαμε, να λυθεί άμεσα. Και το δεύτερο να πει αυτό το οποίο είπατε. Ορίστε. Καλά, ο κύριος Δήμαρχος, εντάξει, δεν το ψηφίζει αυτό. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είπατε. Πρέπει αφού καταψήφισα το που διεκδικείτε, γιατί το θεωρώ κολοκό. Και είναι κολοκό. Όχι, είναι κολοκό. Συμφωνούμε εκτός από τον κύριο Δήμα, συμφωνούμε. Ο κύριος Δήμα. Ο κύριος Δήμα. Εσύ κύριε Κάτσο. Όλοι και τα υπόλοιπα τμήματα. Και τα υπόλοιπα τμήματα και το... Όλοι. Εντάξει. Πρόεδρε, ναι, μισό λεπτό. Καθίστε κάτω, ο κύριος Κάτσος έχει μια παρατήρηση να κάνει. Μισό λεπτό. Αν πούμε τη χερσαία ζώνη που ψηφίσαμε στο προηγούμενο συμβούλιο, δεν την ψηφίζω γιατί είναι... Όχι, λέμε, όχι. Προσθέσαμε, κύριε Κάτσο, προσθέσαμε και τις άλλες δύο περιπτώσεις. Έτσι τον ψηφίζω. Έτσι, εντάξει. Εντάξει, ο κύριος Δήμας κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.